Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6.30. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Απόγευμα Τρίτης 21 Ιουλίου. Για μια μισή ώρα θα τα λέμε παρέα. Εδώ συχνότητα του αθλητικού Λίμπερο με όλο το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ βέβαια. Θα μπει περισσότερο στην καθημερινότητά μας αυτές τις ημέρες. Και με αφορμή κυρίως την πολύ σημαντική αυριανή γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη στο Παλέ, με βασικό θέμα συζήτηση τον μπασκετικό Άρη και την επόμενη μέρα της ομάδας. Αν προλάβουμε, θα έχουμε μαζί μας και τον Αντώνη τον Γκάτζιο στη συνέχεια της εκπομπής. Μετά τις 5.30 μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό Άρη και για το φινάλε αυτής της σεζόν, την δύσκολη διαδικασία. Το play-off στο μεγαλύτερο μέρος της για την ομάδα και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ φυσικά το οποίο υπάρχει είτε αγωνιστικά είτε εξωαγωνιστικά. Ο δικός σας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Σε μια μέρα που είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων θα λέγαμε, που θα βγουν των αποφάσεων, για να το θέσω καλύτερα, που θα προκύψουν από την συνάντηση του Άγγελου Χαριστέα με τον Θόδωρο Καρυπίδη στην Αθήνα, σε ό,τι έχει να κάνει με το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Άλλωστε, ο Άρης έχει αφοσιωθεί απόλυτα πλέον σε αυτό το κομμάτι, μετά και την ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων. Βρίσκεται ίσως και μερικά 24 ώρα πριν τελείωσε οριστικά με το θέμα του μπαν, και όταν γίνει αυτό, θα τεθεί σε εφαρμογή ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση των κινήσεων που έχουν έτοιμες όλο αυτό το διάστημα οι άνθρωποι της ομάδας, με επίκεντρο φυσικά το αγωνιστικό και τη στελέχωση του ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Έχουμε να δώσουμε και ρεπορτάζ για Ματέο Γκαρσία, κυρίως με αφορμή δημοσιεύματα που υπάρχουν από την Αργεντινή και από την πολύ έγκυρη Όλε, την αργεντίνικη εφημερίδα, προς απάντηση όσων πανικοβλήθηκαν, να το πω, τις προηγούμενες μέρες. Λόγω των δημοσιευμάτων που έρχονταν από την Σερβία και κυρίως από την γνωστή ιστοσελίδα Σερβία, την Mozart Sport, περί πώλησης του ποδοσφαιριστή στην Racing Club έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σας είχα μεταφέρει και τις προηγούμενες μέρες μέσω των λεγόμενων του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, τον κύριο Ντεμπαρτόλο, ότι ο παίκτης δεν θέλει να γυρίσει στην Αργεντινή. Ο παίκτης θέλει να μείνει στην Ευρώπη, θέλει να έρθει να αγωνιστεί στον Άρη. Αυτό είπε και ο ανθρώπου Ρασίνγκ σε επικοινωνία που είχε μαζί του, και οι Αργεντίνοι πλέον από σήμερα το γυρίσανε και δίνουν το θέμα στη σωστή του διάσταση, ότι ο παίχτη δεν θα αποκτηθεί από την Ρασίνγκ, θα παραμείνει στην Ευρώπη. Δεν αναφέρουν βέβαια στα δημοσιεύματά του ότι θα συνεχίσει στον Άρη, αλλά αυτό έτσι αλλιώ λίγο πολύ δεδομένο είναι. Όπα. Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Εντάξει, όχι εντελώ. Άστο λίγο να χαϊδεύει τον αέρα. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, και ας να διαβάσω ένα θέμα το οποίο δεν είναι αθλητικό, αλλά είναι σημαντικό και πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί είμαστε και ειδησιογραφικό ραδιόφωνο. Συναγερμός ύστερα από τουρκική Ναυτέξ για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου. Σε επιφυλακή ένοπλες δυνάμεις από τον Εύρο έως την Γάβδο. Αυτά είναι. Επιστράτευση. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει από ό,τι μαθαίνω. Τώρα εντάξει. Μην πανικοβληθείτε, να καλούνε κόσμο, να καλούνε κάποιους, κυρίως πάνω στον Εύρο. Χρήσανθε, τι να το σε έτοιμος είναι να πάει, να τη σηκώθηκε, δείξε τον μπόι του. Πάρε και το σαλαλά και πηγαίνετε παρέα. Έλα, πάμε. Έχουμε ένα πρόβλημα. Τι? Δεν ξέρω αν χωράω στο άρμα. Καλά, τότε ήσουν και πιο... Πυροβολητής ήμουνα. Τότε ήσουν και πιο λεπτός, είναι η αλήθεια, ναι. Νομίζω όμως εγώ λευκό όμως, χαρτί εγώ. Πρώτα θα πάτε όλοι και μετά εγώ. Εγώ πήγα αλλού, εδώ πέρα πάω. Είναι ένα θέμα αυτό. Τι πήγες? Εγώ πήγα αλλού. Σου ήρθε λευκό χαρτί? Τι λευκό χαρτί? Όταν πας επιστράτευσης, παιδί μου, έχει αναδιαστήματα. Πηγαίνεις. Έρχονται πολλοί και πάνε σε ασκήσεις. Ναι. Πας για μια εβδομάδα σκηνάκια και κάνεις κτλ. Ναι. Επίστρατος. Ναι. Αυτό πάνε τώρα που λες εσύ. Εγώ είχα πάρει ένα χαρτί πριν φύγω από την Κύπρο, το οποίο σήμαινε ότι δεν. Εσύ έκανες τον Κυπριακό στρατό. Δεν μπορούν να με καλέσουν, δεν μπορούν να με καλέσουν ούτε έφεδρο. Εσύ πήγες ούτε... και είσαι άλλη περίπτωση. Ναι, εγώ σου λέω τώρα για τους... Εσύ άλλο είσαι, εντάξει.
Εσύ προσχήμηξε να μπουν μέσα με, με τον Ατήλα εκεί πέρα και. Θα πάω. Για εκεί θα πάω. Κατάλαβα. Εδώ δεν πάω. Θα μου πεις, έχεις εκπαιδευτεί σε γενική συνέλευση Άρη. Οπότε. Ωα, καλά, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τους έξι τους Τούρκους, άνετα. Ένας φίλος εδώ πέρα λέει ότι όσοι είναι Πασόκ πάνε πρώτοι, λέει. Καλό. Λοιπόν. Είναι πάντως εντάξει, οφείλουμε να το αναφέρουμε και γι' αυτό το κάνουμε. Υπάρχει έτσι ένας συναγερμός, θα λέγαμε, μια αναταραχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας λέει όμως, είπε τέτοιο. Τι. Σταματήστε τις προκλήσεις. Εντάξει, αυτοί τώρα κάνουν φασαρία, τώρα. Ρε παιδί μου. Επίτηδες. Μια ζωή επίτηδες θα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, παραλαμβάνω FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-42-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μετά το διάλειμμα των 5.30 θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το ποδοσφαιρικό τμήμα στο φινάλε της σεζόν. Με τον καλεσμένο μας βέβαια κυρίως στον απολογισμό των play-off μπορούμε να κάνουμε. Αλλά, οπα. Το ένα να χαμηλώσει, το άλλο να σηκωθεί. Ωραία. Είπαμε ότι θα αναφέρουμε και τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή για τον Ματέο. Ναι. Να πούμε για αυτό το θέμα που λες. Είναι άλλο ένα μάθημα επικοινωνίας. Ποιο? Αυτό. Ποιο, το Ματέο. Δηλαδή, επί δύο μέρες, επειδή γράψαν στη Σερβία ότι πάει στη Ρασίνγκ, από κάτω να βγει χολή. Μας λέγατε ψέματα, το παραμύθι του Ματέο. Ρε παιδιά. Ωρίς τώρα. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν λέω ότι πάντα ό,τι γράφουμε ή λέμε θα βγει στο τέλος ή οτιδήποτε άλλο και θα ήταν και παρανοϊκό να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά προφανώς θα σου λέμε ότι ο τύπος είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και ψάχνει σπίτι. Δεν σου λέγαμε αυτό. Θα σου λέγαμε κοντά, πλησιάζει, τον θέλει, μάχη με Ρασίνγκ. Δεν θα σου λέγαμε έρχεται στον Άρη. Κάντε λίγο υπομονή πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Έτσι. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή, ότι ο Πέκτης δεν θέλει να πάει στην Αργεντινή. Εντάξει, αυτή εδώ, ρε παιδιά, τώρα εντάξει. Το είπαμε και ο μάνατζερ του το είπε την προηγούμενη εβδομάδα στο All About Tires. Ω, ψέμα, ψεύτη. Ο μάνατζερ του είναι ψεύτης. Τη μέρα που έγινε όλο τον Πατυρντή και είχε το All About Tires από νωρίς πριν γίνει τον Πατυρντή τις δηλώσεις του Ντεμπαρτόλο. Ψεύτες και τι είναι αυτά, μήπως έχει κι άλλο μάνατζερ. Μήπως έχει κι άλλο μάνατζερ. Έχει έναν ακόμα στην Αργεντινή, ναι. Ναι, αλλά τα δικαιώματα στην Ελλάδα. Τα έχει ο κύριος Ντεμπαρτόλο στην Ευρώπη. Για να είμαι συγκεκριμένοι. Πάνω σε αυτό το γιατί έτσι λειτουργούν. Στην Ελλάδα είναι άλλοι. Προφανώς τώρα εδώ ο μάνατζερ στην Αργεντινή πήγε να κάνει τη δουλίτσα. Να τα ζαλακώσει αυτός. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν δεν θέλει όμως, παιδιά, ο ποδοσφαιριστής. Αυτό ακριβώς. Δεν πάει να λες εσύ 500 δισεκατομμύρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 8 στις 10, 9 στις 10, το θέλω του ποδοσφαιριστή περνάει και όχι της ομάδας. Και να σας πω κάτι. Δηλαδή, πες ότι ο Άρης συμφωνούσε με την Αλαΐν και δεν το γύριζε η Αλαΐν. Ναι. Άμα δεν ήθελε παιδιά να πάει ο Φέτφα, θα τον πουλούσες. Όχι. Ερχόταν η Αλαΐν αύριο και έλεγε 3 εκατομμύρια ευρώ στον Άρη. Τον πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Τον παίρνει, τον τυλίγω, τον έχουμε τυλίξει, κουφέτο, σαν ναι. Το γάμο του το Φέτφα και τον έτσι. Πάμε. Άμα όμως πει ο Φέτφα, παιδιά, συγγνώμη, εγώ δεν πάω. Πώς θα τον αναγκάσεις. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όσο καλός είναι στις τρίπλες, άλλο τόσο κακός είναι στο κομμάτι του χορού γιατί είδα κάτι βίντεο το γάμο. Δεν... Άσε τον άνθρωπο. Δεν το έχει λίγο με το χορό. Δεν είδα. Δεν το έχει με το χορό. Ναι, το έχεις εσύ. Δεν είπα το έχω εγώ. Δεν το έχει όμως αυτός. Δηλαδή, καλύτερα μείνει στις τρίπλες. Ο φίλος 6977 λέει αν υπάρχει περίπτωση μερική άρση του μπαν. Όχι. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά, μερική άρση. Ή όλα ή τίποτα είναι στην προκειμένη περίπτωση. Και περιμένουμε όπως έχουμε πει και χθες, αυτή την εβδομάδα να τελειώσει να τα βρίσκει με τον Πορτίγια. Για να μπορέσει να κινηθεί κανονικά. Περιμένουμε και το αποτέλεσμα τη σημερινή συνάντηση του Χαριστέ με τον Καρυπίδη. Το παρακολουθεί ο Χρήστανθος να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και ποιες αποφάσεις θα πάρθουν και πώς θα κινηθεί ο Άρης, πώς θα αποφασίσει να κινηθεί μετά το σημερινό ραντεβού των δύο ανδρών σήμερα στην Αθήνα, σε μια μέρα που υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα. Καταρχήν να πούμε για ένα θεματάκι. Ναι. Βγήκε ένας φίλος ακουρατής το μεσημέρι που άνοιξε γραμμές στο ραδιόφωνο και έκανε μια καταγγελία η οποία καταγγελία επιβεβαιώνεται πλέον και επίσημα από τον πατέρα του φερόμενου ως θύματος. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός με τις λέξεις αν και δεν πρέπει, έχω την αίσθηση με όλα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από συγκεκριμένους ανθρώπους.
Η καταγγελία που έγινε εκείνη τη στιγμή, το μεσημεράκι δηλαδή σήμερα, είναι ότι χθες το βράδυ στην περιοχή της Βούλγαρη υπήρχαν σε ένα πάρκο εκεί που υπάρχει, υπήρχαν τέλος πάντων 3-4 παιδιά, 20χρονοι κτλ. Έφηβοι που καθόντουσαν, διάφοροι τέλος πάντων εκεί πέρα, και ένας εξ αυτών είχε και κινητό με το ΣΑΣΑ φωτογραφίες κτλ. Προφανώς τώρα κάποιοι το ήξεραν ότι αυτός είναι Αριανός, ή ξέρω, έγινε κάτι, είπαν κάτι, κάναν κάτι. Σταμάτησε ένα βανάκι με 10 άτομα, με διάφορα όπλα εντός εισαγωγικών. Οι 2-3 από αυτούς φορούσαν και διακριτικά φανέλες και τα λοιπά του ΠΑΟΚ, και επιτέθηκαν στον νεαρό, του πήραν το κινητό, του κάναν κεφαλοκλείδωμα. Αυτά είναι τα λόγια του πατέρα τώρα, έτσι, γιατί μίλησε στο γέλο, επώνυμα ο πατέρας, βγήκε και είπε. Λέγαν διάφορα για τον Άρη και τα λοιπά. Χτύπησαν το συγκεκριμένο το παιδί, του πήραν και το κινητό και μετά από 2-3 λεπτά εξαφανίστηκαν. Είναι άλλη μια περίπτωση που ευτυχώς αυτή τη φορά δεν είχαμε κανένα αυτοκίνητο να περνάει από την περιοχή για να περάσει πάνω το παλικάρι. Ευτυχώς ήταν πιο ήπιας μορφή σε σχέση με του Τόσκο, γιατί ήταν 10 με έναν, οπότε ήταν μάγκες, δεν το χτυπήσανε πάρα πολύ, το χτυπήσανε λίγο. Αλλά είναι για μία ακόμη φορά μία περίπτωση που θα πρέπει να υπάρξει η δράση της αστυνομίας και ο εντοπισμός των ενόχων, γιατί μιλάμε για μία περιοχή όπου είναι φουλ της κάμερας. Μιλάμε για περιοχή Βούλγαρη, μιλάμε για την έξοδο εκεί κοντά προς Χαλκιδική. Μιλάμε για μια περιοχή όπου υπάρχουν τράπεζες, όπου υπάρχουν κάμερες κυκλοφορίας, όπου γενικότερα υπάρχει ο τρόπος να εντοπιστεί ένα βανάκι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα γιατί δείχνει και το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι, παρά τα όσα έχουν γίνει, παρά τις συλλήψεις, παρά την δράση που υπήρξε πραγματικά μετά από ένα διάστημα, ξανατονίζω το μετά από ένα διάστημα, όπου έπρεπε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να ενεργοποιηθούν οι κάμερες, οι ενεργοποιημένες. Στην ουσία έπρεπε να περάσει ένα διάστημα για να ανοίξουν κάποιοι τα μάτια τους και να δουν τι δείχνουν οι κάμερες. Και οφείλουμε να αποδίδουμε στον κάθε έναν, γιατί όντως έγινε η σωστή δουλειά μετά από ένα διάστημα από την αστυνομία. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Καταγράφουμε την καταγγελία, παρακολουθούμε το θέμα, και σίγουρα θα πρέπει και η αστυνομία να ρίξει φως, αλλά και οι ανακριτές εδώ στη Θεσσαλονίκη και οι εισαγγελείς να κοιτάξουν το ζήτημα. Και θέλω να δω πραγματικά και τις αντιδράσεις και των μέσων ενημέρωσης εδώ στην πόλη, που πολύ εύκολα πάνε στην αθλητική βία ή στον αθλητικό εισαγγελέα για να καταγγείλουν τις βερμούδες του Καρυπίδη, αλλά για ζητήματα όπως του Τόσκο ή το χθεσινό περιστατικό, δυστυχώς, πολλοί που ισχυρίζονται ότι τους ενδιαφέρει και ο Άρης, πολλοί που το παίζουν και αριανολόγοι τώρα τελευταία, ενώ πριν 15 χρόνια έλεγαν στον οπαδό του Άρη, θα πεις ότι η διοίκηση έπεσε, μπήκε μέσα και έριξε την ομάδα και φταίει ο Σούπερ 3. Αυτοί μας πουλάνε και αριανοσύνη, είναι εκπληκτικό, πραγματικά, αλλά τέλος πάντων, για ζητήματα σαν αυτό είναι μούγκα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και ευελπιστώ πραγματικά να το προχωρήσουν οι άνθρωποι. Γιατί είπε ο πατέρας θα προχωρήσει σε μηνύσεις, γιατί δυστυχώς αν δεν πηγαίνει σε μια τέτοια διαδικασία, πολλές περιπτώσεις θάβονται. Έλα μωρέ και τι έγινε, εντάξει μωρέ, είπα μια κουβέντα παραπάνω τα παιδιά και στο πάρκο και το κινητό. Το βλέπουμε και το παρακολουθούμε το θέμα. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Τώρα,
Έχεις να συμπληρώσει κάτι άλλο πριν πάω στο, στο break? Θα τα πούμε συνέχεια τα, τα περισσότερα. Να πάμε και στο διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας που περιμένει. Για να τον έχουμε στον αέρα μετά από το... Βλέπω και διαγωνισμό που τρέχει. Διαγωνισμός. Διαγωνισμός. Στο, στις σελίδες της ΠΑΕΑΡ στο Facebook και στο Instagram να ψηφίσεις τον MVP της σεζόν και να κερδίσεις μια φανέλα με την υπογραφή του πολυτιμότερου παίκτη της ομάδας. Τον MVP της σεζόν, ε. Ποιο, ναι. Ποιο να βάλουμε. Μόνο παιδιά, μην έχει φύγει μακριά αυτός. Ποιο να βάλουμε. Ποιο να βάλουμε. Τι? Ποιο να βάλουμε. MVP της σεζόν. Daniel Sundgren. Βάλε Φραν Βέλεθ, εσύ. Κολλητό σου. Φάμπιαν Έμαν. Το τζιλιγκύρι μου, τον κάνατε. Τα σάιφ. Τσιλιγκύρι, έπαιξε δύο μάτς, καλό ήταν, βάλω. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Ναι, τι. Εσύ ποιο θα ψήφιζες? MVP της φετινής σεζόν του Άρη, ε. Πώς κρίνεις τον MVP όμως? Εμένα ρωτάς πώς κρίνω εγώ τον MVP. Περίμενε, πώς θα τον κρίνουμε, γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Πώς θα κρίνουμε τον MVP? Την προσφορά του. Από την προσφορά του. Μάλιστα. Εντάξει, δύο είναι. Ο Γκάμα και ο Φετφατζίδης, ναι. Τώρα, η προφανέστερη. Ποιος από τους δύο είναι το θέμα? Άλλος μπορεί να έχει πετύχει πιο κρίσιμα γκόλ, ας πούμε. Τη διαφορά ποιος την έκανε? Τη διαφορά. Κοίτα, κανένας δεν έχει. Κανένας από τους δύο δεν είχε σταθερότητα στην απόδοσή του μέσα σεζόν. Δηλαδή είχαν τις μεταπτώσεις τους. Άρα σε αυτό το κομμάτι τους βάζω στο ίδιο. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον πάνω σε αυτό. Ο ένας είχε τα γκολ, ο άλλος είχε τη δημιουργία. Το προφανές είναι να κοιτάς μεσοεπιθετικούς. Άμα πας αλλού είναι ο Σάσα. MVP του Άρεος είναι ο Σάσα. Ναι, άμα πας αλλού είναι ο Σάσα. Αλλά άμα πάμε σε αυτούς δύο το θέμα. Και υπό μία έννοια, αν δεν έκανε 3-4 παιχνίδια πολύ άσχημα, γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ καλά, θα έβαζα και τον Ρόζ. Ήταν ίσως ο Σάσα, ήταν ο πιο σταθερός ποδοσφαιριστής. Επίσης, με εξαίρεση. Ναι, ποιος? Τα τελευταία, βάζω και τα play-off μέσα, 7-8 παιχνίδια. Ναι. Πολύ καλό ήταν και ο Δελτζής. Όχι για MVP της. Καλά, ναι. Ότι ήταν πολύ καλό. Και βέβαια στα play-off MVP είναι ο Κουέστα. Εκεί σε αυτή τη δικασία, ναι. Αλλά εγώ θα έβαζα το Σάσα. Και αμέσως μετά θα έβαζα το Φέτφα. Μάλιστα. Γιατί και ο Γκάμα μου δώσε πάρα πολλά. Αλλά ο Φετφατζίδης, φίλε, έκανε πράγματα που δεν μπόρεσε να κάνει κανένας άλλος παίχτης στο πρωτάθλημα. Όχι, όχι στον Άρη. Υπήρχαν όμως και παιχνίδια που δεν τον είδαμε. Ήταν σε άλλο. Ήταν αλλού. Και με τον Γκάμα συνέβη. Ενώ ο Γκάμα σταθερά ήταν στο 6-7. Στο 6-7 ο Γκάμα και πήγαινε. Και από 8 μηνών. Και τι μοιάζει εμένα. Okay. Και. Και αυτό πει το ρόλο. Εντάξει, ωραία. Με MVP τη σεζόν 19-20, δηλαδή. Λέμε διαχρονικά στην ιστορία του Άρη. Πάρτε τα κινητά σα στα χέρια. FM κενό και ψηφίστε εσείς τον MVP του Άρη για τη σεζόν που ολοκληρώνεται. Στο 5-42-22 το μήνυμά σας, μέχρι τις 6.30. Να δούμε τι λέτε κι εσείς. Πέρα δηλαδή από το της ΠΑΕ. Πέρα της ΠΑΕ, εδώ πέρα. Μάξι. Μέσω μηνυμάτων, μέχρι τις 6.30. Ναι. FM κενό, το όνομα του παίκτη που θεωρείται MVP για φέτος, στο 5-42-22. Εντάξει, αγόρι μου. Πάμε στον Περιακλήσανδε. Άντε να πάμε, είναι και μικρό αυτό, εντάξει. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 5-42-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ψηφίζετε και τον δικό σας MVP, αν θέλετε, μέσα στο μηνυμάτο σας μέχρι τις 6.30 που θα είμαστε παρέα στον αέρα. Πάμε στη συνέντευξη την οποία σας είχαμε προαναγγείλει. Με ένα πρόσωπο που επέστρεψε πρόσφατα στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα της, γιατί έφυγε ποτέ, της ομάδας, ενεργά εννοώ. Για ενεργά ήταν και πριν. Μέσα στον οργανισμό. Τον άνθρωπο που, εντάξει, επειδή ζηλεύει ενδεχομένως τις μπασκετικές ικανότητες κάποιον, προσπαθεί να τις υποβαθμίσει. Κατά τα άλλα, στη δουλειά του γυμναστής είναι πάρα πολύ καλός. Έτσι που πήγες να πεις, νόμιζα να μιλούσε για τον Κούπερ. Είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο πλέον. Απλά, εντάξει, ζηλεύει κάποιους που ενδεχομένως τη βρίσκουν περισσότερο από αυτόν στο μπάσκετ και προσπαθεί να τους υποβαθμίσει. Εμένα δηλαδή. Εμένα στην προκειμένη. Εσύ στο μπάσκετ, αγόρι μου. Περίπτωση. Τι να βρει. Λοιπόν. Αντώνη, τι λέει αυτό. Πάμε να καλησπέρισμα τον Αντώνη Σαρεόγλου. Καλησπέρα και από μένα. Ευτυχώς μίλησες πρώτος, Χρήσανθε, γιατί έχουν πάρει φωτιά τα στεφάνια και μιλάει κιόλας. Δηλαδή είναι... Καταρχήν, κάτσε μισό λεπτό. Δεν το φτάνει το στεφάνι.
Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά. Εγώ είμαι διαφορετικό στυλ. Τη, τη στέλνει από κάτω με τα δύο χέρια. Ρε. Είναι απίστευτο έτσι. Δηλαδή, μόνο και μόνο λόγω του ότι τη βρίσκει έτσι, θα έπρεπε να αλλάξει και ομάδα. Δηλαδή, αδιανό και να τη βαράει έτσι δεν γίνεται. Όντως. Πραγματικά. Πραγματικά, όντως έχεις δίκιο. Φτάσανε τα πασχετικά στεφάνια, ρε φίλε, στην περιοχή που μένεις. Εντυπωσιακό, θα έλεγα. Εμένα φτάσανε, μη στεναχωριέσαι, προπολού. Πρέπει να διοργανώσουμε όμως ένα μπάσκετ. Θα έχει ενδιαφέρον. Και να παίξουμε και με τους ποδοσφαιριστές. Εμείς παλιότερα το έχουμε κάνει, καρπενήσει. Έτσι. Αλήθεια να το λες, έτσι, αλήθεια να το λες. Γιατί πες το να το διπλανό σου ότι όταν εμείς παίζαμε μπάσκετ στο κλειστό που κάνει η εθνική προπόνηση. Έχω γίνει και τέτοια. Στην Περαιά και πλατσούριζε στο Wet Red Rose. Αλήθεια, αλήθεια κανονικά, είναι αυτό. Κανονικά με. Πώς τα λέγανε τα παιδιά τους. Τους γυμναστές και τα λοιπά. Του... Με τον Εντού ήμασταν τότε, τον Κοβέλιο. Το θυμάσαι, το Βραζιλιάνο. Που είχε μαζί, τον Ισπανό που είχε μαζί το Μαζίνιο. Μπράβο, του Μαζίνιο ο βοηθός, ο οποίος θα. Τα παστέλωνε τα καλάθια. Ναι. Και εγώ, είναι αυτός και εγώ με συν 20. Είναι στη Θέλτα ακόμα. Θέλτα. Ήταν τότε που ο Κούπερ σου έλεγε ότι τρως πολύ. Συν 20 κιλά, όχι. Ο Κούπερ μετά ήταν. Μαζίνιο λέμε τώρα. Μαζίνιο. Ο Κούπερ ήταν λίγο πιο μετά. Τώρα όμως δεν έχω τέτοιο θέμα, αγαπητέ μου. Όποτε θες μπάσκετ ή τρέξιμο, είμαστε στη διάθεσή σου. Κοίταξε, το μπάσκετ θα καταφέρουμε. Εκεί με αυτό με το τρέξιμο δεν ξέρω. Ναι, εκεί θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε ένα ζητηματάκι εκεί. Και θα τρέξει μόνο. Ωραία. Αυτό ακριβώς είπαν και οι παίκτες. Πραγματικά κάνανε πάρτι που μάθαν ότι δεν θα κάνουμε μαζί προετοιμασία. Ναι. Γιατί? Εντάξει, οι εντάσεις ανέβηκαν λίγο, είναι αλήθεια. Ναι, αλλά τους είδα μια χαρά ήταν. Και πέρα από την πλάκα. Όχι. Ο Άρης, παρότι το γεγονός ότι είχε στην ουσία 13-14. Εντάξει, υπήρχαν και κάποια παιδιά που ο Φέτφα, ας πούμε, ήρθε μετά από ένα διάστημα γιατί έλειπε 2-3 παιχνίδια. Ο Ρόουζ είχε μια κόκκινη. Ο Ντουάρτε τραυματίστηκε. Ο Σούντγκρεν, εντάξει. Νομίζω εκεί με 13-14 πήγε. Δεν νομίζω ότι έδειξε σε κανένα παιχνίδι ότι είχε ζήτημα. Και αυτό βέβαια, Αντώνη, πρέπει να το πιστώσουμε και στη δουλειά που έγινε πριν, πας εσύ, έτσι. Φυσικά, και δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτό το οποίο βλέπαμε ήταν ένα μέρος των δυνάμεών τους, γιατί η διαχείριση έπαιρνε να είναι διαφορετική, όχι τόσο λόγω του να βγουν τα παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε μια δεξαμενή 11-12 ποδοσφαιριστών, η οποιαδήποτε κάρτα θα στήχιζε, οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ανεβαίναν οι εντάσεις, η καρδιακή σφιγμή, ήταν πολύ εύκολο να ξεφύγεις και να πάρεις μια ανούσια κίτρινη κάρτα. Δηλαδή τα παιδιά παίζανε πολύ μαγκωμένα, δηλαδή πάντα το χέρι ήταν στο χειρόφρενο, γι' αυτό κυρίως το λόγος, για να γίνει μια διαχείριση όχι μόνο κατανομή δυνάμεων, αλλά και των καρτών και των ίσως τραυματισμό που θα μπορούσαν να προκύψουν. Οπότε η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ καλή. Θεωρώ ότι φάνηκε, αλλά θα μπορούσε να φανεί και πολύ περισσότερο. Πριν πάμε στην συνολική εικόνα της ομάδας, επειδή αναφέρθηκε στους μικροτραυματισμούς και ήσουν και από τους ανθρώπους που μαζί με το ιατρικό team διαχειριστήκαν την περίπτωση του Σόουζα. Γιατί λέω την περασμένη Κυριακή ότι έπαιξε με ένα ρίσκο, δεν ήταν 100% έτοιμος. Να μας βοηθήσει εσύ λίγο να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα. Και να πω εδώ, ναι. Τι είπε ο Σόουζα χθες. Είπε, ο δικηγόρος μου και ο μάνατζέρ μου, ναι, μου είπα να μην παίξω στα, ναι, παιχνίδια. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι είναι επαγγελματίας. Ο δικηγόρος, ο μάνατζερ του, το προπονητικό επιτελείο, οι συμπαίχτες του. Ναι. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Όλοι νοιαζόμασταν για το πώς θα είναι καλά το παιδί. Οι συνθήκες του ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερες και μπήκε κυριολεκτικά με αυτοθυσία. Όχι μόνο αυτός. Ο Μαντσίνη έπαιζε το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και το πόδι του ήταν τούμπανο. Ναι. Την επόμενη μέρα δεν έμπαινε παπούτσι να βάλεις πρωτέξι σε ένα παπούτσι και μια παντόφλα. Δηλαδή κάποια πράγματα ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει, είναι λογικό να μην τα ξέρει, δεν είναι δική του δουλειά. Εγώ ανησυχούσα πολύ για το θέμα το μυϊκό, γιατί το παιδί ήταν πάρα πολύ καλογυμνασμένο σε όλο του το σώμα, εκτός από το πόδι το οποίο δεν λύγιζε. Οπότε ο τετρακέφαλος του παρουσίασε μια... Για το Σόουζα μιλάμε τώρα. Φαινότανε για το Σόουζα, ναι. Παρ' όλα αυτά μπήκε, έπαιξε με τον Όφη. Σου λέω, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτό να βγάλει 90 λεπτό με τον ΠΑΟΚ. Σε οποιοδήποτε εντάσεις και αν πήγαινε. Δηλαδή πολύ ορθά ο προπονητής προτίμησε να το βάλει στο κέντρο της άμυνας και να μην το πάει στα ΜΠΑΟΚ που θα είχε περισσότερα τρεξίματα. Αυτό που λες, τώρα είναι μάθημα για όλους τους προπονητές της Κερκίδας. Καλά. Γιατί έβαλε το μικρό, λέει, δεξιά και δεν έβαλε το Σόουζα. Για να το κάνει ο προπονητής. Είχε λόγο. Υπάρχει λόγος. Ναι. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, και εμείς δεν θα θέλαμε να βγάλουμε τον μπακ από τα στόπερο που πήγαινε πάρα πολύ καλά. Είχε θέση ένα παιδί 18 χρονών, δεν τον αλλάζει τόσο εύκολα θέση. Παρ' όλα αυτά όμως έπρεπε να διαχειριστούμε και κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. Τολμώ να σου πω ότι στο ημίχρονο, αν έβλεπες πως είχε πριστεί το γόνατο του Σόουζα, θα έλεγες ότι δεν μπορεί ούτε να περπατήσει. Και το παιδί έβγαλε 95 λεπτά. Ναι. Είναι προς τιμή του. Και φυσικά, πραγματικά κάποια παιδιά έχουν τιμήσει τη φανέλα του Άρη, είτε Ούγκο συνεχίσει είτε όχι.
3,5 χρόνια που τον έχουμε εδώ πέρα, πραγματικά έδωσε τα πάντα. Πάντα ένας αξιόλογος και ποδοσφαιριστής, αλλά και άνθρωπος. Εγώ το γνώριζα και πριν την παρουσία μου τώρα αυτές τις μέρες στην ομάδα. Γνωριζόμασταν και πριν, πολύ καλός επαγγελματίας. Ένα παιδί που τιμούσε τον Άρη όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στη ζωή του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι. Πώς ένιωσαν οι Ισπανοί που ξαφνικά είδαν έναν ο οποίος όχι απλά μιλάει τη γλώσσα, αλλά είναι η μητρική του κιόλας. Γιατί έτσι ακριβώς. Το ζητηματάκι το είχαν τώρα, πολύ αγγλικά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αφού σκέψω ότι και εγώ κόλλησα, αλλά κάποια στιγμή είπα τον Ρόζ προσπάθησε να εγκληματιστείς, επομένως το πήγα μόνο στα ισπανικά, ελληνικά και το αγγλικό σιγά σιγά το περιορίσαμε. Ναι. Εντάξει, είναι θετικό. Εντάξει, δεν χρειάζονταν κιόλας. Για ομάδες όπως ο Άρης που έχει έντονο το στοιχείο, νομίζω ότι είναι θετικό. Εντάξει, έκανες πολλές δουλειές μαζί. Αυτό είναι σημαντικό. Αφού έλεγα ότι έχω μεταφράσει σε 21 μέρες περισσότερο από ότι μετέφρασα 5 χρόνια που ήμουν διερμηνέας. Με τον Ένινγκ. Κοίταξε, καταρχάς τα αγγλικά του Μίστερ είναι άψογα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή σε κομπλάρει όταν μιλάς μαζί του αγγλικά, τόσο καλά μιλάει. Οπότε όλες οι συνεννοήσεις ήταν άμεσες και στα αγγλικά. Αλλά σου λέω σε σημείο που να κομπλάρει γιατί μιλάει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Ισπανικά δεν ξέρει. Ισπανικά όχι, δεν ξέρει. Ξέρει ο Άγγελος γερμανικά. Υπάρχει αμεσότητα. Βλέπεις το team είχε τέτοιο. Είχε κώδικες επικοινωνίας, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος. Εσύ ήρθες, βοήθησες την ομάδα, γιατί στην ουσία την έβγαλες από μια πολύ δύσκολη θέση για αυτό το διάστημα. Γιατί προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει το αντικείμενο. Αλλά εγώ δεν θα πω ότι ξέρει γυμναστή μπορεί να βρει. Το να μπει σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης και σε μια οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα και σε ένα τόσο απαιτητικό ρόλο. Μια ομάδα δεν απαιτεί μόνο να είσαι ένα καλό γυμναστή. Πρέπει να έχει και άλλα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι η λύση που έδωσε ο Αντώνης Αριόλογλου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Για εσένα ήταν εύκολη επιστροφή, με ποια έννοια στο λέω? Γιατί τώρα νομίζω ότι θα δυσκολευτεί λίγο να φύγει. Κοίτα, αυτό εξυπακούεται έτσι. Ούτω ή άλλω και εγώ χαριτολογώντα σου είπα για τα παιδιά. Στεναχωρήθηκαν που ξέρανε ότι δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία. Και ήδη με πολλά παιδιά ανταλλάξαμε τηλέφωνα ώστε όταν θα είμαι Θεσσαλονίκη να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί και εκτός ομάδος, σε πιο personal επίπεδο. Ήταν κάτι όμως που το ποθούσα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν τέτοια συγκυρία που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα μπορούσα να βοηθήσω και ήταν κυρίως αυτό που είπες, δεν ήταν μόνο το κομμάτι της εκγύμνασης αυτή καθαρά, γιατί όταν 12 παίκτες καλούνται να παίξουν ανά 3 μέρες έναν αγώνα, πηγαίνεις, κάνεις αποθεραπεία, κάνεις μια διαχείριση και μπαίνεις στο επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Ήταν όμως το θέμα το πώς θα μπορέσεις να γυμνάσεις κυρίως το δικό σου το μυαλό. Και εγώ ήξερα τα προβλήματα. Μπορεί να μην ήμουν άμεσα μέσα στην ομάδα με κάποιον ενεργό ρόλο, αλλά ήξερα που πήγαινα, ήξερα την ατμόσφαιρα που επικρατούσε αυτή τη στιγμή στο Ρήσιο, ποια είναι τα προβλήματα, τι έπρεπε να διαχειριστούμε. Οπότε και αυτοί δεν είδαν ξαφνικά έναν ξένο μπροστά τους. Δηλαδή είδαν έναν άμεσο συνεργάτη που ένιωσαν σαν να τον ξέρουν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μια που είπες Ρήσιο, πώς σου φάνηκε διαφορά? Α, μπράβο. Γιατί εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα 2 χρόνια. Κακώς. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι η μέρα με και τη νύχτα. Αυτά πρέπει να ακούγονται, Αντώνη. Όπως κάνουμε κριτική, όπως κάνουμε κριτική στη διοίκηση για συγκεκριμένα ζητήματα, θα πρέπει να ακούγονται και τα θετικά. Πήγε, το Ρήσιο είναι μεταμορφωμένο, μας το λένε οι ποδοσφαιριστές καταρχήν. Καλά, δεν το συζητώ. Αρχικά, πρέπει να ρωτήσεις. Σε διακόπτω και πάω στο πιο σημαντικό κομμάτι. Ναι. Έχει 2 γήπεδα τα οποία σε τέτοιο τόσο καλά δεν ήταν ποτέ. Ούτε στις ευρωπαϊκές μας πορείες, ούτε ποτέ. Δηλαδή είναι χαλιά τα 2 γήπεδα. Σκέψω ότι φοβόμουν να μπω μέσα να τα. Στεναχωριόμουν να μπω μέσα να τα κάνω προπόνηση και να μην τα χαλάσω. Τόσο καλά είναι τα γήπεδα. Δηλαδή κάτι το οποίο το βλέπει ο ποδοσφαιριστής και φυσικά βγαίνει με άλλη όρεξη. Εδώ έβγαινα με άλλη όρεξη να στήσω εγώ τα κονάκια. Δεν θα βγουν αυτοί να κάνουν την προπόνηση που είναι η δουλειά τους. Τα ποδητήρια, οι ντουλάπες τους, φυσιοθεραπευτήρια, γυμναστήριο υπερσύγχρονο. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που έχει γίνει στο Ρήσιο. Δηλαδή, αυτό που είπες και εσύ, κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται και να ακούγονται. Το να γίνεται κριτική, εσείς που με γνωρίζετε προσωπικά, εγώ είμαι άνθρωπος που πάντα κάνω κριτική, πιστεύοντας προς το καλό της ομάδας και πολλές φορές είμαι και πολύ καυστικός σε αυτά τα οποία λέω. Αλλά και πράγματα τα οποία γίνονται και είναι βήματα μπροστά, πρέπει και αυτά να τονίζονται. Και οι αλλαγές που γίνανε στα ποδητήρια στο Βικελίδη, σχολές, γιατί και αυτά τα συνάντησες διαφορετικά. Ένιωσα όμως σαν να ήταν η πρώτη μέρα που μπήκα, να ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να άλλαξαν τα χρώματα και κάποια δωμάτια αλλά και οι πόρτες, αλλά μόλις κατέβηκα τη σκάλα ένιωσα σαν να μην είχε περάσει στιγμή. Πάντως για το Ρήσιο πρέπει να ρωτήσουμε τον Τελιζήση και τον Διαμαντόπουλο και τον Σόουζα, οι οποίοι ήταν και στη Β' Εθνική και μετά και το επόμενο. Στο ξαναλέω, εμείς ήμασταν σε χρονιές χρυσές
Και το ρίσιο δεν ήταν αυτό που υπάρχει τώρα. Ναι. Πραγματικά. Και είναι σημαντικό και να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι okay, οι μεταγραφές, ο Μπρούνο Γκάμα, ο Φέτφα, όλα τα παιδιά, ο καλός ο προπονητής, αλλά παιδιά υπάρχουν και κάποια πράγματα όπως οι υποδομές που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως Μα οι υποδομές mm-hmm. είναι αυτές που φέρνουν και τον Μπρούνο και τον κάθε Μπρούνο. Έτσι. Στην ομάδα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους. Τα θυμάμαι εγώ στη δική μου την εποχή, όταν ήρθε ο Αμπρέου, ήξερε ήδη τα μισά πράγματα τα οποία θα συναντούσε μπροστά του. Μιλάνε μεταξύ τους, όταν ο άλλος νιώθει ότι εργάζεται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, σε ένα υγιές και οργανωμένο περιβάλλον, αυτό από μόνο του αλλάζει τις ισορροπίες, αλλάζει τις τιμές των συμβολέων, αλλάζει το πόσο μπορεί να κάμψει τις αντιστάσεις κάποιων ποδοσφαιριστών. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πολύ έτσι. Σημαντικό. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ, επειδή είπαμε ότι την κριτική θα πρέπει να είμαστε, καταφέραμε το δύσκολο, πρέπει τώρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα συντηρήσουμε ένα τόσο ωραίο προπονητικό κέντρο να βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο το φέραμε. Έτσι, είναι και αυτό εξίσου σημαντικό. Όπως το λες, γιατί πέρσι, εκτός από το Ρήσιο, φτιάξανε και το Χλωοτάπητα και μάλιστα με σύγχρονο Χλωοτάπητα, ειδικό Europa League κτλ. Στο Βικελίδης. Και όταν έγινε, υπήρχε το πρόβλημα με τη ΔΕΗ κτλ., κάει και το χόρτο. Γιατί και η συντήρηση είναι σημαντικό και έδωσε τόσα λεφτά. Περίπου 500.000 ευρώ. Και μετά στο τέλος, αυτό το τόσο καλό που κάνεις, μετά από μικρές λεπτομέρειες το χάνεις. Έτσι. Ευτυχώς βέβαια εκεί σώθηκε το γήπεδο και τώρα νομίζω είναι σε καλή κατάσταση. Το γήπεδο, ναι, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ήταν το γήπεδο. Ναι. Δηλαδή για ομάδες όπως είμαστε εμείς που μεσοεπιθετικά είχαμε τόσο μεγάλη ταχύτητα και τεχνική, το γήπεδο ευνοούσε. Εντάξει. Υπάρχουν και ζητήματα που πρέπει. Ο Άρης χρειάζεται οργάνωση, χρειάζεται στελέχωση, εγώ θα πω, Αντώνη. Είναι δικό μου σχόλιο αυτό. Σε συγκεκριμένα πράγματα και περισσότερο νομίζω ότι χρειάζεται μια στελέχωση στα γραφεία του. Βασικά πρέπει να φύγουν από εκεί τα γραφεία, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Την κάνουμε άλλη φορά. Όταν μιλήσω, Καρυπίδης, το πούμε στον Καρυπίδη. Ναι, πρέπει να φύγουν τα γραφεία από εκεί. Έχει γίνει εξάλλου από τόσους και με τόσους. Έτσι ακριβώς. Παλιά πληγή. Έτσι. Όχι, διαχρονική. Διαχρονική για πάντα. Από εκεί και έπειτα, εγώ θέλω να μας πεις το κλίμα που υπήρχε μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είναι εύκολο. 5-6 από τα παιδιά μείνανε. Μετά από έναν αποκλεισμό, ο οποίος ήταν δύσκολος, πολύ δύσκολος ήταν αυτός ο αποκλεισμός, και μάλιστα εσύ ήρθες σε εκείνο το χρονικό σημείο, δηλαδή ήρθες στο χειρότερο σημείο της χρονιάς. Τότε που έχεις χάσει το κύπελο, γίνεται η αναμπομπούλα, όχι θα μείνουν 5, όχι θα μείνουν 10, όχι θα μείνουν 2, όχι θα μείνουν 8, και έρχεσαι εκεί και μπαίνεις στα αποδυτήρια. Φαντάζομαι βλέπεις όλους χαρούμενους, χαμογελαστούς, με πολύ καλή ψυχολογία κτλ. Όχι. έτσι ακριβώς, επικρατεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Έτσι ακριβώς δεν ήταν. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Ξέρεις τι, έκανα αρκετές κουβέντες με τα παιδιά και υπήρχαν πράγματα τα οποία πραγματικά θα μου μείνουν χαραγμένα. Θα ξεκινήσω από αυτό και θα σου πω γιατί. Κάναμε μια συνέντευξη με τον Γκάμα πριν από έναν αγώνα και λέει, υπέγραψα για ένα μήνα ακόμα, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά έπρεπε να βοηθήσω την ομάδα από την οποία βοηθήθηκα. Όταν λοιπόν ένας παίχτης τέτοιας αξίας σου το λέει αυτό και μένει εκεί παρόν, έχει κάνει χιαστούς, έχει την ηλικία που έχει, έχει την αξία που έχει, αλλά κυνηγά ουσιαστικά το τελευταίο του συμβόλαιο. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά εκτιμάει αυτό το οποίο γίνεται μέσα στις δυσκολίες και μέσα στις συνθήκες στις οποίες υπάρχει. Αυτό σου λέω, όσο επικριτικός και αν μπορείς να γίνεις, ο Άρης είχε μια πολύ μεγάλη τυχία. Θα μου πεις, την είχαν όλοι το θέμα της πανδημίας, αλλά σίγουρα αν δεν είχε πλήξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αυτή η πανδημία, ο Άρης δεν θα είχε τα προβλήματα τα οποία είχε σήμερα. Στον Άρη είχε μεγαλύτερη επίδραση, Αντώνη, λόγω του μπαν κιόλας και όσων είχαν προηγηθεί. Εκτός από τον μπαν. Ναι. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτό και υπήρχε τον μπαν, ίσως να είχε λυθεί και τον μπαν. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι διοικητικός. Θα είχε λυθεί σίγουρα, γιατί θα είχε συν 3. Είμαι, αλλά... Θα είχε συν 3 εκατομμύρια, Αντώνη, συν 2 στη χειρότερη των περιπτώσεων. Δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου, ούτε τον παριστάνω. Υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν προβλήματα, παντού υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι ο Άρης παίρνει μια διαφορετική δυναμική, όχι μόνο από την άποψη της οικονομικής στήριξης που δίνει το γήπεδο, αλλά είναι και αγωνιστική όθηση. Ναι. Δηλαδή, χάθηκε ένας τελικός μόνο και μόνο λόγω του ότι οι κερκίδες ήταν κλειστές. Είμαι πεπισμένος. Άμα δει κάποιος το μάτς, ναι, η ΑΕΚ ήταν καλύτερα στημένη, η ΑΕΚ μπορεί να ήταν σε καλύτερο φεγγάρι. Το μάτς έρχεται όμως στο 2-0 και σε ένα κατάμεσο κλάν της Βικελίδης, όποιος πέρασε, είδες τι έπαθε. Ναι. Εγώ ήμουν εκεί και ας μην ήμουν στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε η πληγή για τον Άρη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, αυτό το οποίο είπε ο Σόουζα, ο Μπρούνο Γκάμα, και εγώ το κράτησα, δηλαδή κάποια παιδιά υπογράψανε για ένα μήνα, βάλανε πλάτη.
με τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, κατανοώ και τους άλλους που είναι επαγγελματίες και δεν θέλαν να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπήρχε η πανδημία, θα είχαμε τελειώσει κανονικά 36, οπότε σήμερα δεν θα συζητούσαμε για τα τόσα διογκωμένα προβλήματα του Άρη, όπως παρουσιάζονται προς τα έξω. Και απ' την άλλη, μην ξεχνάς ότι για μία, αφού το ξεκινήσαμε από μπάσκετ, για μία μπασκετική επίθεση ο Άρης δεν είναι στο τελικό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ήτανε 24 δευτερόλεπτα, παίρνεις το rebound, πετάς την μπάλα στην κερκίδα, πήγες τελικό. Γι' αυτό, εάν, φίλε, λοιπόν, είχε, έχω σταματήσει λοιπόν, το τελικό. Συγγνώμη, Χρυσάδη. Αν λοιπόν, αν είχε γίνει όμως αυτό, τι θέλω να πω, αν είχε γίνει αυτό για 30 δευτερόλεπτα, οι συνθήκες και τα προβλήματα θα παρέμεναν ίδια, αλλά κανείς δεν θα είχε κουνήσει. Έτσι, έτσι είναι όπως το περιγράφεις. Άρα όπως δεν το ήταν μόνο αυτό. Ούτε εγώ θα ήμουν πίσω στον Άρη, ούτε κανείς. Θα είχαν παραμείνει όλοι με την προοπτική ενός τελικού. Έτσι. Άρα δεν ήταν τα προβλήματα και οι συνθήκες που τους κάνανε να φύγουν. Εξάλλου, άμα μελετήσεις, δηλαδή πιστεύω ότι όπως ο Μπρούνο Γκάμα έμεινε για να βοηθήσει, συνέχισε να βοηθιέται και ο ίδιος έτσι, γιατί έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, γιατί ήταν μια ηγετική μορφή για την ομάδα, γιατί παίζαμε όλα τα play-off παίχτηκαν σε κάποιες εντάσεις που αν εξαιρέσεις δυστυχώς τον Ντουάρτε, το οποίο στραβατίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, που και αυτό μπορούμε να το μελετήσουμε από πολλές πλευρές, δυστυχώς το παιδί έπαθε αυτό που έπαθε. Όλοι στεναχωριόμαστε. Mm-hmm. Αλλά αν δεις γενικότερα στα play-off, δεν είχαμε ούτε καν μικροτραυματισμούς. Δηλαδή, ναι, με μια σχαριά, δεν είχαμε καν θλάσεις. Mm-hmm. Επειδή αναφέρθηκε δηλαδή, από ένα σημείο και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι ότι έμπαινε σε μια διαδικασία που παίζεις κορώνα γράμματα την καριέρα σου. Mm-hmm. Και αφού θα την έπαιζες για έναν τελικό, ίσως να έπρεπε να σκεφτούν κάποιοι όπως σκέφτηκε ο Μπρούνο. Εγώ θα σου πω ότι κάποιοι παίκτες όπως ο Κουέστα, εκεί που υπήρχε μια αμφισβήτηση για τον Κουέστα, κυρίως βέβαια η αμφισβήτηση υπάρχει γιατί είχε αυτό το παιχνίδι, το πολύ κακό παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια με τη Μόλτε, που έκανε τα λάθη και στήχησαν την. Ξέρεις, ο τερματοφύλακας, άμα κάνει το λάθος σε λάθος παιχνίδι, ποιος ήταν αυτός της Λίβερπουλ, που στον τελικό, του, μπράβο, στον τελικό του Champions League έδωσε την μπάλα και φάγανε γκολ. Άμα το κάνει, τελείωσε αυτό. Δύο φορές. Όλοι θα λέμε ναι, άχρηστος. Και... Που και για τη Μόλτα, άσε με να έχω τις ενστάσεις μου όσον αφορά το τακτικό κομμάτι για τον γκολ που δέχεται ο Κουέστα. Για το εδώ λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απ' την άλλη, όμως, στα play-off ο Κουέστα δεν υπάρχει κάποιος που να μην λέει πλέον ότι είναι καλός θεματοφυλάκας και ότι μπορεί κτλ. Τον βοήθησε όπως λες. Όπως βοήθησε και άλλα παιδιά. Όπως βοήθησε τους πιτσιρίκους. Όπως βοήθησε πολύ το Μαντσίνι. Ο Μαντσίνι εμφανίστηκε και είδαμε στο ρόστερ του Άρη ότι υπάρχει Μαντσίνι. Γιατί τον ψάχναμε τα προηγούμενα. Όχι με την ίδια σταθερότητα του Κουέστα, ας πούμε, αλλά ναι, ρε, σίγουρα εμφανίστηκε. Είδαμε τον Μπακαλιάνη και τον Μπακούτσι. Ο Μπακαλιάνης πήγε καλύτερα. Είδαμε και άλλα παιδιά. Είδαμε τον Σόουζα να εμφανίζεται και πάλι. Κέρδισαν κάποια παιδιά, ίσως και ένα επόμενο συμβόλαιο αν δεν μείνουν στην ομάδα. Είναι λογικό, Χρήστα, αυτό το οποίο λες, γιατί όταν παίζεις παιχνίδια τόσο μεγάλου πρεστής, δηλαδή μπορεί να λέμε ότι δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, το κίνητο ήταν διαφορετικό, δεν πάβουν όμως να είναι παιχνίδια, τα παιχνίδια τα που είναι μεταξύ Ολυμπιακού, Άρη, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, αυτές οι ομάδες όποτε παίζουν μεταξύ τους είναι παιχνίδια που τα παρακολουθεί όλη η Ελλάδα, που τα περιμένει όλη η Ελλάδα. Έχουν ένα διαφορετικό πρεστής, έχουν ένα διαφορετικό χρώμα και πάντα έχεις ένα διαφορετικό κέρδος ή και να χάσεις έτσι. Έτσι. Και πέραν του αγωνιστικού, επειδή ήταν και οι συνθήκες που είχαμε, ρε παιδί μου, έτσι πως διαμορφώθηκαν με τις αποχωρήσεις των περισσότερων παικτών, παρόλο που η ομάδα έμενε με λίγους ποδοσφαιριστές, είδαμε να έρχονται πιο κοντά, να υπάρχει ένα πιο οικογενειακό κλίμα, το οποίο το έζησες κι εσύ. Και δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις κιόλας που το έζησες από μέσα, τι ρόλο παίζει γενικότερα μέσα από τη θύρα και ο Χαριστέας και ο Ένινγκ και ο Τόλης ο Τερζής, οι άλλοι, για να βλέπουμε και αυτό το κλίμα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το καλό κλίμα. Αυτό ακριβώς είδα. Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Βλέπω όμως μια κατάσταση, έρχεται μια κατάσταση στην οποία πρέπει να φυλάξεις τα νότα σου, κατάλαβες. Ναι. Ξεχνάς τις προσωπικές διαφορές, ξεχνάς τα πάντα ναι. Και ενώνονται οι πάντες με τους πάντες. Το προπονητικό επιτελείο με έναν καινούριο γυμναστή, ο Χαριστέας με το προπονητικό του επιτελείο και τους ποδοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές με τη διοίκησή τους. Δηλαδή ήταν λογικό. Δηλαδή έπρεπε να κλειστούμε κι εμείς σε ένα καβούκι και να προστατεύσουν κυρίως τα παιδιά και το προπονητικό επιτελείο και η διοίκηση, αυτό που κερδίσαν όλη τη χρονιά. Έτσι. Γιατί να. Φτάσαμε μια ανάσα από ένα τελικό και ξαναβγαίνουμε στην Ευρώπη. Και είναι πολύ καλά να μιλάμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω πει και σε κατά ιδίαν συζητήσεις, το να μιλάμε για το Άρης είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει ταβάνι, θα μπορεί να συμφωνήσουμε όλοι. Το θέμα είναι ότι για να χτίσεις και τον επόμενο όροφο πρέπει να έχεις πάτωμα, να έχεις στέρεα, να έχεις το υπέδαφος, να έχεις φτιάξει τα θεμέλια σου και σιγά σιγά να χτίσεις τους ορόφους. Να. Κανείς δεν έκανε πολυκατοικία και ξεκίνησε να χτίσει το ρετυρέ. Οπότε ο Άρης βλέπεις ότι από την επιστροφή του και μετά χτίζει και χτίζει σταθερά. Είναι αδιαφυσβήτητα πάντα μέσα στην πεντάδα, κάνει το βήμα παραπάνω φέτος στο κύπελο,
του χρόνου πρώτα Θεός θα γίνει και στην Ευρώπη και στο κύπελο το βήμα παραπάνω, εφόσον συνεχίζει και χτίζει πάνω στα θεμέλια τα οποία έχει. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω τυφλή και να κοιτάζει, είναι και εγώ θέλω να πάρουμε το Champions League. Αύριο. Και στο κάτω-κάτω ο Άρης, παιδιά, είχε 5 εκατομμύρια τώρα, budget και ο ΠΑΟΚ που έπαιζε προχθές είχε 50. Η ΑΕΚ έχει 30, ο Ολυμπιακός είχε 60. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει διπλάσιο. Αν είσαι καλά θωρακισμένος, Χρύσανθε, αν είσαι καλά θωρακισμένος, θα κοιτάς τα μάτια και αυτές τις ομάδες. Αφού αποδείχτηκε. Τη κοίταξε ο Άρης, όντως. Όχι απλά τη κοίταξε. Τέσσερα στον ΠΑΟΚ. Τη κοίταξε με 10 παίχτες, πλάκα μου κάνει. Τέσσερα στον Παναθηναϊκό. Πήρε χ από τον ΠΑΟΚ και στην κανονική διάρκεια. Βασικά ο ΠΑΟΚ το πήρε στην κανονική διάρκεια. Και στα play-off από την ΑΕΚ. Και στην κανονική διάρκεια και στα play-off ισοπαλία στο ΟΑΚΑ. Αυτό δείχνει. Εδώ με τον Ολυμπιακό προηγηθήκαμε και γίναν όσα γίναν για να χάσουμε. Έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Μέσα στο γήπεδο ήμουν. Τα μάτια τα είδα, τα περισσότερα τα μάτια τα είδα εδώ. Έτσι. Τώρα τι γίνεται, τι θέλει ο Κούπερ και σε παίρνει τώρα. Τι θέλει να μαλώσουμε, ο Μίστερ, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Όχι, όχι. Να μαλώσουμε, δεν θέλουμε και σήμερα. Σήμερα μιλούσαμε και τον λέω πρέπει, όπως γιατί μου λέει να πρέπει να σου κάνω μια επίσκεψη στην Ελλάδα και του λέω τώρα θα περιμένεις το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν οι αγώνες και μετά λέω θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Λέω να παίζει και η ομάδα να πάμε εκεί πέρα να τη δούμε. 17 Σεπτεμβρίου, φιλέ, άμα μας βοηθήσει, θα το ξέρουμε την κλήρωση μέσα Αυγούστου. Είναι 30 Αυγούστου. Θα ξέρουμε την κλήρωση κτλ. Οπότε 12 Αυγούστου, 12 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τώρα που δεν έχουμε ομάδα είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να γυρίσει και ο Μίστερ να, έστω και από την Κερκίδα να παρακολουθήσει παιχνίδι. Γιατί σου το λέω εγγυημένα ότι το θέλει πάρα πολύ. Και είχε δει Αντώνη Αργεντινή κιόλας... είναι τώρα, Αργεντινή. Όχι, όχι, είναι Μαγιόρκα. Α, στη Μαγιόρκα. Α, μπορεί να, μπορεί να κάνει ένα σκάουτινγκ αυτό ο Αλβανό. Πού είναι, όχι, Μάλαγα είναι αυτό. Σαντίκου. Μάλαγα είναι αυτό, βρε. Θα ρωτούσα το Σέρχιο, αλλά δεν ξέρω, είχε καμία επαφή τίποτα με το Σέρχιο. Όχι, δεν έχω μπορέσει να επικοινωνήσει, να επικοινωνήσω μαζί του, αλλά με ανθρώπους του περιβάλλον του μιλάω. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Εκεί που είναι, ο τύπο των αναλογιών είναι καλά και περιμένει τις εξελίξεις. Μάλιστα, είχε μιλήσει και κάποια στιγμή. Θεωρεί ότι σύντομα θα αποδειχθεί ότι δεν έχει σχέση με την όλη διαδικασία. Εντάξει, είναι ένα θέμα σοβαρό, ένα θέμα που άπτεται τη δικαιοσύνη. Οπότε ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει όλοι αυτό περιμένει να γίνει με τηρουμένο τον αλλαγών, αυτό σου είπα. Είναι, εκεί που είναι αρκετά καλά, αυτό ξέρω, μαζί με τον αδερφό του και περιμένουν τις δικαστικές εξελίξεις. Και με τον Αγκάνθο κάθισε λίγο η σκόνη που σηκώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή συνεχίζει κανονικά. Το οποίο εγώ το έμαθα τώρα που γύρισα, ναι. Έτσι. Ενώ μιλάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ναι, φαντάζομαι. Αλλά το έμαθα τώρα. Επειδή μιλάμε πάρα πολύ όμως, φαντάζομαι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο τον ανησύχησε τόσο, γιατί θα μου το είχε πει. Ναι. Σου λέω έχουμε. Κάθε εβδομάδα μιλάμε με τον Δαβίτ και δεν το είχα πάρει χαμπάρι και χθες που έπινα έναν καφέ μου είπε κάποιος «Α, και ο Αγκάνθο και αυτό που ακούστηκε» και λέω «Τι λέτε ρε». Και το γκούγκλαρα και τώρα τράβηξα μια φωτογραφία να το ρωτήσω «Εσύ τι γίνεται με αυτό το πράγμα». Αντώνη, μια σε κρατάς επαφές. Δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο τον Πορτίγια. Ωραία, φίλε. Κοίτα, όπως βλέπεις δεν είμαι ο κατάλληλος για να πάρω τηλέφωνο τον Πορτίγια. Γιατί βλέπεις ότι εμένα μου πατήσει κανένα κουμπάκι και μου πειράξει σε ευαίσθητες χορδές αρχίζει και ανεβάζω τον Κριστιαν Πορτίγια Άρης. Δεν αφήνω τον κα ακριβώς. Δεν αφήνω κανένα να μιλήσει. Οπότε άστο καλύτερα, μην τα κάνω χειρότερα εγώ. Άμα με ακούσει εμένα μην γυρεύει κανένα εκατομμύριο. Χειρότερα από το 70 δεδουλευμένο στο 350, πώς θα το κάνεις. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται ο πρόεδρος και οι άνθρωποι του νομικού επιτελείου. Θα βρεθεί η χρυσή τομή και η ομάδα θα προχωρήσει όπως πρέπει να προχωρήσει. Πέρα όμως από αυτές τις συμφωνίες, το σημαντικό είναι να κλείσει μια και καλή τη συγκεκριμένη την πόρτα, να τηρηθούν οι κανόνες και οι νόμοι που υπάρχουν και πάνω σε αυτούς πάτησε ο Άρης και να μπορέσει ο Άρης να προχωρήσει όπως πρέπει. Και στο λέει κάποιος ο οποίος είναι καμένος στο χυλό. Και στο γιαούρτι. Όντως. Με Μίστερ τώρα που θα πάτε. Δεν θα μπορούσα και εγώ, ρε, τώρα που γύρισα να πω ότι έχουμε και μια παλιά φιλή. Όχι, δεν είπα να το κάνω. Όχι, είσαι Ελλάδα. Ρατσισμός. Πώς είμαι Ελλάδα, ρε, από Ουσμπεκιστάν έρχομαι. Σίγουρα μπορεί ο Κούπερ. 100% μπορεί ο Κούπερ, αλλά νομίζω ότι ο Μίστερ δεν είχε κάνει. Ο Μίστερ δεν πρόκειται να κάνει κάτι. Όχι, δεν έκανε. Δεν έκανε τότε. Εξάλλου, σου έχω πει σε κατεμία συζήτηση ότι ο λόγος που είμαι εγώ με το Μίστερ ήταν η προσφυγή που απαιτούσε ο γυμναστής του και που ποτέ δεν έκανε. Έτσι. Μιλάμε τώρα ότι ο Κούπερ, παιδιά, μπορούσε να διεκδικήσει κοντά στο 300 από το. Από το 450. Και θα τα έπαιρνε κιόλα. Τόσο 4,5 να το λέγανε. Και θα τα έπαιρνε. Όχι, αν έκανε την προσφυγή, θα τα έπαιρνε. Αυτό λέω. Ναι, αλλά ο Έκτορ δεν θα μπαίνει στη διαδικασία. Έτσι. Δηλαδή μου το είχε πει και εμένα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Έβλεπε, μάθαινε τις εξελίξεις της ομάδας, ήξερε η ομάδα πώς ήταν. Έφαγε στο Πουέμπλα. Να σου πω το θυμήθηκα, Πουέμπλα. Πουέμπλα, ναι, ο Άγγελ Πουέμπλα. Άλλο
άλλο κερδίζω μια δικαστική διαμάχη, άλλο κερδίζω μια απόφαση υπέρ μου και άλλο μπορώ μετά να την εκτελέσω. Εδώ ο άνθρωπος καθόταν και έβλεπε από το ίντερνετ τον ημιτελικό με την ΑΕΚ τώρα. Εντάξει, τι να κάνει τώρα. Ρε εσύ, εδώ τον έχω βάλει και βλέπαμε το μάτι με τη Λάρισα το Καφταζόγλου. Όταν... το καλοκαίρι του 18, ναι, 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 το 2-0. Ναι, ναι, ναι. Πω, πω. Καλά, θα είναι καλό να ξανάρθει. Είχαμε και meeting μετά και εγώ το βλέπα στο κινητό. Και ξέρεις, κοιτούσε. Μετά σταματούσαμε, λέει, τι είναι, λέω, ακόμα 0-0 είναι, λέω, παίζουμε καλά, δεν θα κερδίσουμε. Όχι, το είχα βάλει εκείνο το μάτι, γιατί ήθελα να τον δείξω πόσος πολλοί κόσμος είχε πάει στο καταδόγιο. Την επιστροφή, ναι, την επιστροφή. Και έτσι ξεκινήσαμε και το βήκαμε, ναι. Έπαιζε και στην Air live streaming και γι' αυτό μπορέσαμε και το παρατήρησαμε. Και τώρα, και το μέλλον σας τι έχει? Το μέλλον μας προς το παρόν έχει ότι ο Μίστερ έχει πάρει κάποιες μέρες για να ξεκουραστεί, για να μην πω κάποιους μήνες, αλλά με την αγάπη που έχει στη Μαγιόρκα και στο σκάφος του δεν τον βλέπω προς το παρόν να κουνιέται. Από ό,τι μου είπε, έχουμε στο τραπέζι κάποιες προτάσεις από κάποιες αραβικές χώρες για να αναλάβει σύλλογο. Παρόλα αυτά, ο γραφείο Μίστερ τύπου εκεί θέλετε, στην Αραβία να έρθω. Θέλετε έναν υπεύθυνο επικοινωνίας, άμα πάμε προς τα εκεί πρέπει να ετοιμάσουμε μια μικρή κοινότητα και να πάμε όλοι μαζί. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι έτσι κάνουν. Είχαμε ο τερματοφύλακάς μας ο Χάδαρη που έπαιζε εκεί η Σαουδική Αραβία όταν τον είχαμε στην Εθνική και στο Μουντιάλ. Είχε έναν Πορτογάλο προπονητή ο οποίος ήταν αυτός και 13 άτομα επιτελείο. Πολύ καλό. 13, που, τι τους βάφτεις όλους αυτούς. Λέει, έχει 13 άτομα επιτέλειο. Χρειάζεσαι. Άμα βάλεις την οικογένεια, παιδιά, τέλειωσε μια μικρή κοινωνία. Έναν υπεύθυνο social media, δεν θέλεις κάτι εκεί πέρα να έχει ο Έκτορ? Σου λέω, εδώ είμαι, Αντώνη. Εδώ είμαι, αδελφέ μου. Πες μου πότε να κάνω τις βαλίτσες μου. άμα να λάβουμε ομάδα μπάσκετ, θα σε πάρω. Διακοπές τώρα έχει, Αντώνη. Εγώ να τώρα κάποια θεματάκια που είχαν μείνει πίσω λόγω του ότι ανέλαβα εντελώς ξαφνικά το θέμα της εκείνας της ομάδος. Αυτά θέλω λίγο να διευθετήσω αυτήν την εβδομάδα και από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε κάτι θα κάνουμε με τα παιδιά για να πάνε και αυτά να κάνουν τα μπάνια τους. Οι οποίοι βαράνε έμαθα. Ο γιος ο ένας βαράει, έχει μαύρη ζώνη έμαθα. Ναι, ο μεγάλος που... Ποιος μεγάλος, μωρό ήταν ρε φίλε όταν το γνωρίσαμε. 10 μηνών είχε έρθει στον πάγκο πρώτη φορά. Πω, το θυμάμαι. 10 μηνών, ναι, αυτός έχει μαύρη ζώνη και ο άλλος είναι 5. Τους είχα στο μάτσο στο Παναθηναϊκό, ήταν πάνω στα plexiglass. Μια χαρά. Τους είχα εκεί στις επάλξεις. Έτσι. Ωραία, Αντώνη, να είσαι καλά, θα τα λέμε φυσικά, δεν χανόμαστε. Φυσικά. Τώρα... Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Και βασικά και από κοντά κάποια στιγμή. Έτσι. Αρκεί να μην εκείνος ο ενοχλητικός ο κύριος από δίπλα σου. Θα πάμε για μπάσκετ, ρε. Έχει το νου σου. Και θα έρθει να κάνει μπάλα. Έχει το νου σου. Ας έρθει να κάνει τον Έλληνα διαιτητή. Ο Βιδάλης. Γιατί θα είναι διαιτητής και κακός. Οπότε μπορεί να έρθει. Αντώνη Σαριόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Λοιπόν, θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν από τον Αντώνη Σαριόγλου, που εντάξει είναι και φίλος ο Αντώνης. Εντάξει, τώρα είναι φίλος με όλους σχεδόν τους δημοσιογράφους και πάντα ήξερε να κρατάει και τη θέση του Αντώνης. Εντάξει, με μένα ένα παραπάνω γιατί 3,5 χρόνια σχεδόν ήμασταν μαζί και στο ίδιο γραφείο και στις αποστολές και παντού. Αλλά πέρα από, βλέπετε, εμείς και δεν μιλάμε πολλές φορές στο πρώτο πληθυντικό. Ο Αντώνης έφυγε, κάνει μια διεθνή καριέρα και πρέπει να αντιληφθείτε ότι μπορεί ένας άνθρωπος να ξεκινήσει και να έχει μια πορεία στο χώρο, αλλά την ίδια στιγμή έχει και μια διαρκή άνοδο και μια εξέλιξη και ο Αντώνης έχει μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Πλέον είναι στο team ενός εκ των κορυφαίων προπονητών στον κόσμο, του Έκτορ Ραούλ Κούπερ, και δεν είναι απλά στο team χαριστικά, είναι στο team και έχει κάνει έργο και κάνει έργο και προπονεί τον Σαλάχ. Έτσι. Προπονούσε. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ενώ προπονεί τον Σαλάχ. Μπορεί με ποια να το έννοια ξανά. Το λέω. Με ποια έννοια μπορεί να το προπονήσει ξανά, αλλά με ποια έννοια το λέω. Ναι. Αν δεν κάνει και είναι δημοσίων σχέσεων και είναι ο ακόλουθος του Κούπερ, δεν θα τον βάλεις στην Εθνική Αιγύπτου να προπονεί ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Θα πούνε, α, πολύ ωραία, έχει τον αυτόν γιατί θες να τον πληρώνεις. Ο γυμναστής ποιος θα είναι? Ο Αντώνης έκανε μια πάρα πολύ. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και στην Εθνική Αιγύπτου και, και στο Ουζμπεκιστάν εκεί. Πώς πήγανε εκεί? Κυρίως στην Εθνική που είχαν πάει και στο Παγκόσμιο. Έτσι, και πήγανε στο, ναι. Και νομίζω πήγανε και στο τελικό του Κόπα Αφρικά. Αν δεν κάνω λάθος, είχαν χάσει ναι. Πάλι στο 90. Το μεταγγείλει και το έχει αυτό. Αυτός ο Κούπερ. Ο Κούπερ το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Στα τελευταία λεφτά και στους τελικούς δεν τα πάει καλά. Τέλος πάντων, μιλάμε για μια οντότητα απίστευτη προπονητική.
και μακάρι, προπονητικά και μακάρι το Σεπτέμβρη να τον φέρει όντως ο Αντώνης και να τον δούμε και πάλι από κοντά. Από και πέρα θέλω να ακούτε και να αντιλαμβάνεστε τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Αντώνης και να καταλάβετε και κάποιες διαφορές. Είδατε τι έπιασε ο γυμναστής κατευθείαν. Το γήπεδο στο Ρήσιο, τους χώρους και πόσο σημαντικό είναι για τους παίκτες. Αυτό λοιπόν εμείς το έργο 300-400 δεν ξέρω πόσο χιλιάδων ευρώ, που είναι μια τεράστια επένδυση, που δεν ανήκει και στον Άρη, έτσι, στο ΙΚΑ ανήκει, το υποβαθμίσαμε ή το σβήσαμε. Δεν το συνυπολογίσαμε στην παρουσία της ομάδας. Δεν είχε καμιά υποχρέωση να το κάνει. Ναι. Έτσι. Εμείς θα προτιμούσαμε να μας φέρει 2-3 παικταράδες. Και είδατε τι είπε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Από αυτό που άφησε. Εντάξει, να αναγνωρίζουμε και 5 πράγματα. Να λέμε οργάνωση, ναι, στελέχωση, τα λέμε και εμείς συνέχεια και είναι και αυτά που πρέπει να κάνει επιτέλους ο Θόδωρος Καρυπίδης. Κάθε χρόνο, εντάξει, πέρα από όλα αυτά που λέμε και θα τον ασκήσουμε κριτική, που πρέπει να τον ασκήσουμε κριτική, όχι απλά αεριτζίδικα, όταν έβγαινε η ομάδα έκανε το Ρήσιο τον Χλωτάτε ο Βικελίδης. Πέρυσι έκανε το γήπεδο, τα περισσότερα κομμάτια του, έφτιαξε πάρα πολλά πράγματα λόγω Ευρώπης. Κάθε χρόνο γίνεται και κάτι. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Έτσι είναι όπως το λες. Φέτος πάμε... νομίζω ότι ήρθε η ώρα, για μένα η ώρα της οργάνωσης, στελέχωσης, αυτό που λέμε δηλαδή. Και τις ακαδημίες πρέπει να δούμε. Και τις ακαδημίες κιόλας. Η ΚΑΠΑ 19. Νομίζω έχεις και τον ιδανικό ρε φίλε. ΚΑΠΑ 19 ξεκινάει η προετοιμασία την εβδομάδα. Σιγά σιγά. Ποιον έχουμε προπονητή? Κώστα Καζάνη. ΚΑΠΑ 17 ποιον έχουμε προπονητή? Κώστα Καζάνη. Θα δούμε τι θέλει η ΚΑΠΑ 17 θα γίνει. Δεν ξέρω για τώρα. Κάνε μια έρευνα γιατί έχω ένα. Θα συνεχίσει. Έχω ένα φίλο εκεί που έχει το γιο του. Μίλησα μαζί του χθες. Με αυτό το φίλο μου. Ναι, ναι. Κάτι με ήθελε το βράδυ. Ωχ, αρχίσαμε. Βάλε ένα λίγο. Βάλε ένα λίγο. Αρχίσαμε τα κολλητιλίκια με τις παίκτες. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα τώρα και τέταρτο πήγε. Το ξέρω, ναι. Το πάρουμε σε ρί. Να το πάρουμε σε ρί. Βλέπουμε εδώ πέρα στο παύτι. Αυτό πήγα να πω στον Αντώνη και με διέκοψες. Φίλε, δεν πήγαμε στον τελικό και είδες ότι τον ακύρωσα. Ή εμείς ή κανείς. Τι. Πάντως πραγματικά δηλαδή είμαστε τόσο υποανάπτυκτοι ποδοσφαιρικά σαν χώρα που δεν μπορούμε να. Όχι φίλε, υποανάπτυκτη δεν είναι η χώρα. Να ορίσουμε. Είναι αυτή που είναι στην ΕΠΟ. Ναι, ποδοσφαιρικά αυτή και είναι. Παραγωγικά. Αυτή είναι. Και παραγωγικά. Που ναι, και όρισαν τη Ριζούπολη. Ναι, και παραγωγικά. Δεν είναι μόνο παράγοντες των ομάδων που κι αυτοί έχουν το δικό του μερίδιο ευθύνη, είναι και παράγοντες της Ομοσπονδίας, όπως είναι στην ΕΠΟ, έτσι. Λοιπόν, κάτσε εδώ με τα μηνύματα λίγο. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222 ψηφίζετε αν θέλετε και τον MVP του Άρη για τη φετινή σεζόν. Βλέπω εδώ πέρα έχουν στείλει μηνύματα κάποιοι φίλοι. Κάτσε να τα δούμε. Μεγάλος. Ο 6984, χαριτολογώντας προφανώς, Ντουάρτε με μικρή διαφορά από το δεύτερο Σούντγκρεν. Σωστό, ναι, λοιπόν. Ο 6932-38. Ο Βαρέλα δήλωσε ότι ήθελα να κερδίσουν ακόμα και με 10-0. Ο Φερέρα δεν έκανε χειραψία στον Ένικο. Ο Εβάν έβαλε πρόστιμο και το συμβάν στη Βούλγαρη. Λοιπόν, το μήνυμα του 6977 το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Χρήστος λέει MVP ο Ντιγκινή. Άξε. Όχι, ναι. Για πέρσι, αν και το πέρσι πλέον είναι η χρονιά που ναι, έλειξε. Πρόπερσι. Για την πρώτη χρονιά λοιπόν του Ντιγκινή θα το συζητούσα. Ναι. Ο 6979 λέει Φετφατζίδης ο πιο σταθερός. Όχι, ο Σάς ήταν ο πιο σταθερός, για να είμαστε δίκαιοι. Αλλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ουσιαστικός θα το έλεγα για το Φέτφα. Ναι, εντάξει. Ως προς και τις assist και τη δημιουργία ναι, κτλ. Ναι. MVP είναι ο Δέλη, λέει ο φίλος 646, που έβαλε πλάτη την ώρα που κάποιοι ετοιμάζονταν για Ανταρσία και τώρα που τελείωσε η χρονιά μπορούν να υποθούν κάποια γεγονότα. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς δεν είπαμε για ποιος είναι ο MVP στα αποδυτήρια. Ναι. Εγώ σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις περιμένω και το λέω. Εννοείται καλό προέρχεται τον Άγγελο του Χαριστέα κάποια στιγμή να πει κάποια πράγματα. Ή τον Θόδωρο τον Καρυπίδη, γιατί μπορούν να υποθούν πολλά. Γιατί να υποθούν. Πείτε μου λίγο. Κάποια πράγματα πρέπει. Γιατί, για να καταλάβω, γιατί πρέπει. Για να δώσεις και να ρίξεις νερό στο μήλο του εχθρού, όχι φίλε. Τα πράγματα τα ξέρουν αυτοί που πρέπει να τα ξέρουν και να τα λύσουν μέσα στην ομάδα. Δεν είναι ανάγκη να γίνει κοινωνός ο κάθε οπαδός και φίλαθλος. Επειδή είστε περίεργοι όλοι εσείς. Όχι. Να τα λύσουν μέσα στην ομάδα. Και να τελειώσει εκεί μέσα στην ομάδα. Κάποια πράγματα δεν είναι να λυθούν μέσα στην ομάδα. Να τα λύσουν μέσα στην ομάδα. Τι μπορεί να τα λύσουμε σε δημόσια διαπόπευση. Τι να του βγάλουμε, του κοπανάμε, τι. Δεν έχουν να κάνουμε εσωτερικά ζητήματα τη ομάδα τώρα. Με τι έχει να κάνει. Με τι έχει να κάνει, φίλε, για αποδυτήρια, είπε τώρα. Ο φίλο 6977, δεν μιλάω για τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια είναι μια άλλη κουβέντα. Φίλε 6977, δεν θα το διαβάσω το μήνυμα στον αέρα. Γιατί, φίλε.
Γιατί τώρα. Τι. Σκρίζει. Όχι, δεν δε χρειάζεται να το σχολιάσω. Α, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπουμε σε επανάληψη το Πακάρι 0-0. Εγώ είμαι εδώ. Εδώ πέρα στο 45 είναι το παιχνίδι. Λίγο πριν το ημίχρονο. Κρατάει ο Άρης. Μπρούνο Γκάμα τώρα από τα αριστερά. Θα το κρατήσουμε, λες. Μέχρι το τέλος. Πιστεύω το κρατήσουμε. Εντάξει. Κάτι θα γίνει. Κάρτα είναι εδώ πέρα. Την έδωσε. Δεν την έδωσε την κάρτα. Το τράβηγμα ο Σάσα. Δεν την έδωσε. Στο Σφιντέρ την έδωσε. Θα τη δώσει. Δώσε την κάρτα, ναι, την έδωσε. Την έδωσε. Καλά, εγώ με δεν δώσει αυτή την. Την έδωσε. Ποια θα δώσει. Και αν το μεταξύ κάποιοι συντούπα που δυσανασχετούσαν με τις αποφάσεις του διαιτητή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ νομίζω είπε και ο Φερέιρα, φίλε, στο τέλος κάτι. Ναι, λέει, ναι. Ότι δεν ήρθα για διακοπές όπως ήρθε ο διαιτητής, κάτι τέτοιο είπε. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Ναι. Ο Τουρπέν. Μα αφού οι ξένοι διαιτητές δεν θέλαμε. Του ξένου διαιτητέ θέλαμε. Θέλαμε να φέρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Καλύτερη σίγουρα από τους Έλληνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Άλλα 10 λεπτάκια έχουμε. Ο φίλος 6942. Ναι. Πέστα ρε Τσαλτίδη, ο Γαύρος Αβαβά περνούσε 10 χρόνια την Τούμπα. Τι, ναι. Είπε ο Φαβούτσα, αλλά μόνο διπλανό σου. Ποιο είναι, μήπως μιλάει νωρίτερα για τους τέλειους. Μπορεί, τι ώρα είναι. Μπορεί, το μήνυμα έρθε τώρα, αλλά τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Ναι. Δεν αναφέραμε κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ, λογικά θα έχουμε κάτι. Από τη συνάντηση Καρυπίδη Χαριστέα. Πότε ώρα είναι αυτό. Στην Αθήνα. Τώρα νομίζω μεσημεράκι πρέπει να ήταν. Μεσημέρι προς απόγευμα. Μεσημεράκι. Μεσημέρι απόγευμα. Θα δούμε. Μεστε. Περιμένουμε να έχουμε ενημέρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι τι ακριβώς αποφασίσανε οι δύο άνδρες που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μεσογραφικό κλισέ το συγκεκριμένο. Και μεταγραφικά. Και μεταγραφικά και όχι μόνο. Λες να είναι και άλλος Χρυσανθέα. Πού να ξέρω εγώ. Είπαμε και για τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή για τον Ματέο. Τώρα η Αργεντινή λένε ότι δεν θα έρθει, θα κάτσει στην Ευρώπη. Και αχ, καλέ που λέει και ο Κούσης. Ναι. Γενικότερα έχει πολλά δημοσιεύματα σήμερα από το εξωτερικό για τον Άρη. Από τη Γερμανία, για παράδειγμα, κάνω αναφορά στη μεταγραφή του Σάκιτς, ο οποίος θα είναι εκτός απρόπτου ένας από τους παίκτες της ομάδας τη νέα σεζόν. Υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις σύντομες του Μπερτόλιο στην Αργεντινή. Για τη συμφωνία του με τον Άρη, το επιβεβαιώνει και ο ίδιος πλέον. Μετά από την ενημέρωση που υπήρξε την ΠΑΕ την περασμένη Κυριακή, και όχι αποκλειστικά όπως γράφανε κάποιοι και διαδίδανε πρώτοι εμείς και πρώτοι εδώ κτλ. Και υπάρχει και αυτό το θεματάκι το οποίο έχουμε βάλει και από το πρώτο ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το ΦΟΡ και τα δεδομένα όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση για την ομάδα. Με το Σαντίκου να παραμένει στην κορυφή, ο Άρης την παλεύει αυτή την περίπτωση, δεν είναι εύκολη, αλλά υπάρχει πάρα πολύ καλή γνώμη για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και είναι πάρα πολύ κοντά και στα αγωνιστικά θέλω των ανθρώπων της ομάδας για τον φορ, τον βασικό φορ της νέας σεζόν. Είναι αυτός, είναι ο Λόπεζ, για να καταλάβετε λίγο, και ένας ακόμα παίχτης. Οι πρώτες τρεις επιλογές των ανθρώπων της ομάδας για τη συγκεκριμένη θέση. Δύο από τους τρεις θα τους πάρεις. Η λογική λέει ότι δεν θα πάρεις το Σαντίου και το Λόπεζ μαζί. Εντάξει, είναι και πολλά τα λεφτά. Αν πας βέβαια σε ένα 4-4-2 που δεν το θεωρώ πιθανό με τα τωρινά δεδομένα, θα μπορείς να τους πάρεις και τους δύο. Αλλά δύο στους τρεις θα τους πάρεις. Η τρίτη περίπτωση που υπάρχει είναι ένας φορ τον οποίο στην ομάδα το γνωρίζουν αρκετά καλά. Δεν έχει προκύψει τώρα αυτή η περίπτωση. Ο Άρης την έχει στη λίστα του εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, από όσο γνωρίζω εγώ. Και αρέσει και αυτός πολύ. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλες 2-3 περιπτώσεις που συμπληρώνουν έτσι μια λίστα 5-6-7 ποδοσφαιριστών που είναι αυτή τη στιγμή στις επιλογές για τη θέση του φορ. Καλά είναι. Αυτά όλα που ακούγονται. Το θέμα είναι να τελειώσει με τον πάνε, να περάσει και στην υλοποίηση. Εντάξει, κάπου διάβαζα ότι η μεταγραφή ξεκινά 3 Αυγούστου. Εκεί πέρα, στις αρχές Αυγούστου ξεκινάνε. Ναι. Επίσημα. Η επίσημη μεταγραφική περίοδος είναι Αύγουστο με Οκτώβριο. Ναι. Ναι. Άρα γιατί βιαζόμαστε. Εντάξει, έρχεσαι. Κάποιο παίχτη. Γιατί άλλε ομάδε πώ κάνουν μεταγραφέ. Πρέπει να κλείσει από τώρα κάποιο. Κάποιοι δεν περιμένουν. Άλλο κλείσω, άλλο υπογράψω. Κάποιοι δεν περιμένουν. Χρειάζεται και λένε ότι εγώ θέλω να πάω τώρα σε κάποια ομάδα. Κάποιε ομάδε έχουν ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία του. Στην Κύπρο, α πούμε, στη Γαλλία. Είναι διαφορετικά. Είναι πιο μπροστά σε σχέση με εμά. Γιατί τελειώσανε και νωρίτερα τα πρωταθλήματά του. Γι' αυτό. Άρης είναι, φίλε. Ήτανε πάω και έγινε Άρης. Για σένα που ρωτά. Έτσι. Δεν μπορείς να μην είσαι Άρης όταν ντυθείς αυτά τα χρώματα. Για τον Ιρανό που ρωτάει για τον Χατζησάφη, δεν νομίζω ότι υφίσταται
ενδιαφέρον. Τώρα, αν προτάθηκε ή οτιδήποτε άλλο και ο μάνατζερ προσπαθεί να τον κάνει γύρα μέσω δημοσιευμάτων, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό που λες ότι ο Γαύρος Σαββαβά περνούσε 10 χρόνια από την Τούμπα, το διπλανό του προφανώς εννοεί το μεσημεριανό. Ναι, όχι, μάλλον. Ναι, εμένα δύσκολο. Το είπε ο Μανάβης ο ίδιος. Δεν το είπε κανένας άλλος. Μανάβης. Τέλος πάντων. Ο 689 λέει θέλει πολλές μεταγραφές μάγκες. Αν δεν γίνουν ανανεώσεις για Ευρώπη, μιλάμε θέλει ενδεκάδα βασικών και καλών φυσικά και backup σε κάθε θέση. Καλά, φυσικά θέλει ο Άρης. 10 παίκτες θέλουμε. Καλός ή κακός, θέλουμε 10 παίκτες. Τώρα, αν αυτούς τους 10 είναι μέσα και ο Κουέστα και ο Ματίγια. Ναι. Εντάξει. Είναι μια άλλη κουβέντα. Ότι θέλουμε όμως παίκτες, θέλουμε παίκτες. Και ανάλογα με το τι θα γίνει και με αυτούς τους παίκτες που υπάρχουν και κάποιοι με συμβόλαια, δηλαδή ο Ρόζ ή ο Σάσα, μπορεί να έρθει πρόταση και να φύγουν. Δεν το ξέρεις. Ή ο Φετφατζή. Ή ο Φέτφα, ναι. Αλλά αν ο Άρης έχει πάρει ήδη. Έχει κλείσει δηλαδή το Ματέο. Που περιμένουμε οριστικοποίηση της μετακίνησης. Έχει πάρει τον Μπερτόλιο. Είναι πολύ κοντά στον Σάκητς. Ανανεώσει τον Κουέστα και τον Ματίγια. Ναι. Το συζητάει, το παλεύει με τον Μπρούνο Γκάμα. Πρέπει να πέσει ο Μπρούνο από τα 350. Παιδιά, σίγουρα. Δεν μπορεί να δώσει χάρη στα 350. Πάρει τον Σαντίκ. Ήδη, με αυτούς που είπα, αντιλαμβάνεστε ότι ήδη η ομάδα ισχυροποιείται πάρα πολύ. Αλλά και εκεί πέρα πάνω θα πρέπει να πάρεις άλλους 5-6 παίκτες. Θες αριστερό μπακ. Θέλεις δεύτερο αριστερό μπακ. Πρέπει να γεμίσεις και τον μπάγκο σου. Έτσι. Θες δεξί μπακ. Ναι, ναι, ναι. Τόσο μπορεί να πάει στο ρόλο, θα μου πει κάποιος. Πρέπει να πάει σε ένα πνευματικό. Ανάλογα που θα παίζει και ο Σάκητς. Έτσι. Περισσότερο εξαρτάται σε εκείνες τις θέσεις από το που θα επιλέξουν να παίξει ο Ρόουζ. Γιατί ακόμα υπάρχει μια διχογνωμία. Ναι. Παίζει και αυτό, εντάξει. Ναι. Το καλό είναι μπορεί να παίζει σε δύο θέσεις. Ο Σάκητς μπορεί να παίξει και ως εξάρι. Εντάξει, θέσεις. Δεν χαλάω τον Ματίγια με τον Σάσα αν μείνουν και οι δύο. Αν αλλάξει σύστημα. Τι? Αν αλλάξει σύστημα. Θέλω και τρίτο. Θέλω πιο. Έχω και Μπερτόλιο. Μπερτόλιο πιο δεν θα βάλω το Σάκητς εκεί. Άσετα. Δεξί μπακ είναι. Μη μου το βαφτίζετε τώρα. Μπορεί να παίξει και εκεί πολύ. Α, μπορεί να παίξει και εκεί, εντάξει. Αφού μπορεί. Άσε, μπορεί να παίξει και εκεί, εγώ μπορώ να παίξω. Στο τρίτο λεπτό θλάστα έχω. Θα έχω παίξει όμως. Μπορεί να παίξει και εκεί. Δεξιμπάκι είναι. Τον είδα 5 φορές με τον Ατρόμητο. Μπορεί να παίξει και εξάρι μια χαρά σου. Και ήταν σαν η βασική του θέση δεξιμπάκι είναι. Ναι, okay. Full τελειώσαμε. Back τελειώσαμε. Αυτό είναι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Μα είχε. Να μην πω τι μα είχε κάνει στο 4-2. Είχε βάλει γκολ. Είχε βάλει γκολ. Το 1-0. Ναι. Ξύπνα. Εσύ ο Χρήστα, δεν θυμάμαι. Δεν είχε ξυπνήσει ο. Ακόμη μια επιτυχημένη παρουσία. Ο προπονητής μας εκείνο το μάτι. Τέλος πάντων. Είχε τα καλά του και τα άσχημά του. Εντάξει. Υπάρχουν παιχνίδια που. Κυρίως άσχημα. Τι? Όχι, δεν είχε κυρίως άσχημα. Τον πολεμάζει γι' αυτό. Εγώ λέω ότι είχε μια χαρά ήταν. Ο προπονητής. Είχε και καλές στιγμές. Τον ξεφωνίζεται επίτηδες. Λοιπόν, όπως ξεφωνίζεται όλους τους προπονητές άλλωστε. Δεν υπάρχει άσχημα που σας έχει αρέσει. Όλοι είστε καλύτεροι. Άκουσαμε. Θα πρέπει να γίνεται πάντα καλοπροαίρετη. Άσε μωρέ, το κρύβει να κάνει κριτική τώρα. Καλοπροαίρετη. Έχει κάνει κριτική. 15 χρόνια στην Bundesliga, ενώ Ένικ τον κάνει εσύ κριτική. Από τον Αχιλέα Περέα. Κατάλαβα. Τι σημαίνει τίποτα αυτό. Πάει να κάνει για κάποιον μπασκετμπολίστα κριτική. Κάποιο προφανώ. Δεν ήξερα ποιο. Για τον μπάσκετ αυτό τώρα. Γιατί έχει υποθεί. Ποιο. Αυτό με τον μπάσκετ για σένα. Τον Αντώνη. Ναι. Είναι, το έχουμε χρόνια αυτό το πείραγμα. Το αλυσβέρι στο πείραγμα, να το πω έτσι. Κάποιο. Που προφανώς ακούει την εκπομπή. Ναι. Τα λέει σε άλλους, τα γράφουνε. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Ναι. Δεν έχει συνεχίσει όμως το σκεπτικό του για αυτό το λόγο που μου έστειλε στην αρχή. Περιμένω. Τον καλέσω βασικά τώρα. Σου έχει στείλει ένα μήνυμα για να φέρει τον Κούπερ στον Άρη. Να τη φέρω το πιο κοντά. Να δω το. Να ξεφωνήσω, τους ξεφωνήσω όλους δημόσια. Είπες καμιά κουταμάρα, τίποτα. Μπορεί να είπες τίποτα. Α, όχι, καλά λέει. Για ποιο πράγμα? Για το ότι πρέπει να υποθούν στα αποδυτήρια και τέτοια. Καλά λέει. Μαζί του είμαι. Δεν λέω για τα αποδυτήρια. Α, για άλλα πράγματα. Α, για άλλα. Για άλλα πράγματα. Για άλλα. Να μην λέει τίποτα. Δεν χρειάζεται να λέει τίποτα. Σκοτάδι. Σκοταδισμός. Τα κρύβεις όλα τσαλτίδι, δεν τα λες και τέτοια. Αυτά είναι τα ωραία. Βλέπετε τι γίνεται δίπλα. Βλέπετε. Σας πω τι γίνεται με το Βιερίνια. Ο Μίσης υπέγραψε.
ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Συμφωνώ απόλυτα που θα κάνεις εσύ κριτική στον Ένινγκ. Πες τα αδελφέ μου Χρήσανθο. Έτσι. Ο Γιάννης, λέει ο Γιάννης. Φυσικά ρε φίλε. Βέβαια. Μάθε την μπάλα εκεί στον Αχιλέα Περέας τώρα. Α, είτε από εδώ κι εσείς και κάποιοι άλλοι Γιώργηδες. Κριτική θα κάνετε τώρα. Μου κάνατε κριτική στο Γιάνναρο. Μου κάνατε κριτική στο Ένινγκ. Ποιο Γιάνναρο? Τον Παντελίδαρο. Γιάννη. Πώς τον λένε? Σάβα. Δεν πειράζει, εγώ το δημοσιογράφο λέω. Έφυγε από τον Ατρόμητο. Τι? Έφυγε από τον Ατρόμητο. Ο Γιάννης Παντελίδης. Ο Σάβας. Α. Έχει καμία σχέση ο Γιάννης με τον Σάβα? Δύσκολα. Τι, γιατί? Δεν νομίζω. Πώς και στο Παντελίδη είναι συνδυσμένο. Άλλωστε δεν χρειάζεται να σε λένε Παντελίδη για να έχει σχέση με τον Παντελίδη τον Σάβα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δημοσιογραφικά εννοώ. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Και για να δούμε που τι λέει θα γίνει. Και ένας φίλος μου. Για να δούμε τι θα γίνει αύριο ξεκαθαρίζει. Για να δούμε τι θα γίνει γιατί αύριο ξεκαθαρίζει. Αυτός που είναι. Αύριο ξεκαθαρίζει. Στην TV100. Λοιπόν. Κλείνει μεταγραφή, τι κάνει. Ναι. Το βλέπω εκεί πέρα, οργιάζει. Ανακοινώνει παίχτες, κάνει. Τι είναι. Ποιος? Ο για να δούμε, ο τι, για θα να δούμε τι θα γίνει. Όχι, για να δούμε τι θα γίνει ο original. Ποιος? Ο Blink Blong. Καλέ, πού είναι. Κλείνει διακοπές. Πάλι σε άδεια είναι. Είναι σε άδεια γιατί είχε δουλειά με τον Ηρακλή της καρδιάς μας. Και δηλαδή όλη την ώρα θα είσαι μόνος σου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Όχι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό? Όχι, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Θα μου δώσει άδεια. Παρασκευή. Και ποιος θα κάνει Παρασκευή? Όχι, την άλλη Τρίτη θα μου δώσει άδεια. Ποια άλλη Τρίτη? Αφού έχω άδεια την άλλη εβδομάδα. Την άλλη Τρίτη έχω γενέθλια. Και εγώ έχω άδεια. Τα γενέθλια της κόρης μου πιο σημαντικά ήδη άδεια. Ποια άδεια? Κόπηκαν οι άδειες. Δεν κόπηκαν οι άδειες, Χρήσανθε, γιατί μετά δεν έχω άλλο περιθώριο. Κόπηκαν! Δεν κόπηκαν οι άδειες. Πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν να κάνουν εκπομπή, κάλλιστα, αφού θα λείπω εγώ την άλλη εβδομάδα. Άρχισε να τους χώνει κατευθείαν. Πω, τι είναι αυτός, ρε. Τι είναι αυτός, ρε. Ξέρεις τουλάχιστον εγώ ότι αν σκάσει τίποτα και έρχεται ένας παίχτης, θα πάω στο αεροδρόμιο με την άλλη εβδομάδα. Αν σκάσει καμιά μεταγραφή, δηλαδή Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί. Σάββατο πρωί, θα βγεις να το πεις. Σάββατο πρωί. Θα βγω. Στο αεροδρόμιο δεν θα πάω Σάββατο πρωί. Ποιο αεροδρόμιο να πας? Βγήκε η μεταγραφή και κοιμόσασταν. Ωρα Ματέο. Εμένα δεν μου ήρθε τίποτα για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Ναι, γιατί με αυτά τα λιγμένα που παίρνει. Ναι, με τα λιγμένα. Θα κοπεί. Εμένα δεν μου ήρθε τίποτα. Θα κοπεί. Δεν ξέρω. Δεν μου ήρθε κάτι. Μόνο στο Γιάννη στέλνει. Για να καταλάβει τη διαφορά. Και σε σένα. Άλλο, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ. Είμαι χομπίστα. Εμένα δεν μου ήρθε τίποτα. Χόμπι. Δεν ξέρω. Ο Γιάννη γιατί σε πήρε να σου το πει. Σε αυτά τα που γιατί τα. Τα πια. Τα μεταξύ σα. Τι, δεν στα είπε. Ή στο είπε και κοιμόσουνα και δεν μου το λες. Κάτσε να τον πάρω. Να φέρω και ένα σοβαρό ρεπόρτερ στο site. Να τους σώσω όλους. Λοιπόν, κλείνουμε. Τελείωσες με τα θέματά σου? Ναι. Γενική συνέλευση έχει αύριο. Πέφτει the Deluxe Residence. 2.000 τακτοποιημένα μέλη. Λάκους έχει κάνει τεράστια. Με το ζήτημα είναι να πάνε και στη συνέλευση. Εντάξει, αλλά αφού είναι τακτοποιημένα, ας μην πάνε. Όχι, πρέπει να έχει καμιά 300 άτομα, πρέπει να έχει αύριο. Θα πούμε αύριο για την γούσου. Να κοιτάξω να βγάλω και κάποιον το μεσημέρι. Τι ώρα είναι η γούσου, ξέρουμε? Κάτσε αυτό τώρα. Κατάλαβα. Νομίζω 6.30, αλλά θα δούμε. Νομίζω. Γιάννη, πες του τι ώρα είναι η γούσου. Άλλο κατάλαβε αυτός που έστειλε το μήνυμα, άλλο εννοούσα εγώ. Εντάξει, το διευκρίνησα. 8. 8. Οι ρεπόρτερ της εκπομπής με ενημερώνουν. Καλά, παιδιά. Ναι. Απλά ζητήσαν οι κάθε τουραστέχνη και σωστά. 8. Μια χαρά. Έπραξα. 7.30 τελειώνει από εδώ. Πιο νωρίς 8 η ώρα θα σου. Όσο πιο νωρίς γίνεται να. Όσοι πάτε. Όχι, όχι. Πάμε. Θα υπάρχει. Όσοι πάνε. Όσοι πάμε. Εσύ πήγε με το τηλέφωνο να πάω. Τώρα το ξαναχαιρετίζω. Ναι. Γιατί υπάρχει και θερμομέτρηση. Και θα είναι μια διαδικασία για να μπει ο κόσμος. Άρα όσο πιο νωρίς μπορείτε, τόσο το καλύτερο. Τσιγάρε, φίλε, τι είναι η θερμομέτρηση? Στον ποπό θα βάλετε υπόθετο. Έχει μια διαδικασία για να μπει. Τι δεν πάει να κάνει τούτ. Και με μάσκες κιόλας, έτσι. Να το τονίσουμε και αυτό. Και με μάσκες. Κανα δυο που ξέρω φίλους μου. Όχι full face, μάσκες. Όχι full face, μάσκες. Λοιπόν, άντε, φεύγουμε. Φεύγουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εδώ θα κάτσεις. Και το Μαρμαρίδι και το Ρίτζες Καζίνο. Σας αφήνω να δείτε με τον Νίκο. Το δεύτερο μικρό. Το δεύτερο μικρό. Ρίτζες Καζίνο, πηγαίνεις Ρίτζες Καζίνο 12 με 4 και μετά παίρνεις το δρόμο προς Χαλκιδική, στο φίλο μου εκεί τον Δημήτρη, Πεύκη Deluxe Residences. Εγώ σας λέω το εξής. Μπήκε, πατήστε Πεύκη, Πευκοχώρη. Το Deluxe Residences μπορεί να μην το ξέρετε όλοι, αλλά είναι όντως Deluxe, είναι Residences. Και δείτε που θέλουμε να πάτε να κάνετε διακοπούλες. Που να πάτε να διακοπάρετε. Με τις πισινάρες σας, τις δωματιάρες σας, τις παροχάρες σας,
πάμε. Μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Πότε? Μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Είμαστε ικανοί το μεθεπόμενο Σάββατο. Ώρα Ματέου. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Άιντε πάμε. Πότε νομίζει θα έρθει? Όχι όταν θα έχω άδεια. Ακριβώς τότε. Όλοι τότε θα έρθουν. Να φύγω. Το διευκρινίζω κιόλας γιατί είμαι στη συνομιλία αυτή τη στιγμή με τον. Με το πρότυπο, έτσι. Το ξεκάθαρα το πρότυπο. Ότι παρεξήγησε κιόλας. Δεν εννοώ αυτό το οποίο κάποιοι καταλαβαίνουν. Αναφέρομαι σε άλλα πράγματα που είναι στο ξεκίνημα τη σεζόν. Εντάξει, κάποια άλλα πράγματα που έγινε στη διάρκεια τη σεζόν. Να βοηθήσω εγώ γιατί εσύ δεν νιώθεις αυτά. Εκτός. Επειδή δεν νιώθεις αυτά. Δεν νιώθω. Δεν νιώθεις αυτά, δεν νιώθεις. Λες κάτι άλλο, επειδή το σκέφτεσαι εσύ, νομίζω το καταλαβαίνουν και άλλοι. Ναι. Το Διαμαντόπουλο εννοεί! Εντάξει! Το Διαμαντόπουλο εννοεί, δεν λέει για τους παίκτες! Καλή συνέχεια, ρε. Εγώ που το καταλαβαίνω, το Διαμαντόπουλο λέει, παιδιά! Το συνέδριο του Βρίζα! Άιντε!